Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Focus και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει από το επίκεντρο της προσοχής όλων αυτές τις μέρες το θέμα των Σκοπίων, οι συζητήσεις για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις. Ο Μάθιου Νίμιτς βρίσκεται στα Σκόπια και είχε συναντήσεις εκεί, οι οποίες ακολούθησαν τις συναντήσεις εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με το Σκοπιανό. Μαζί μας για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά απόψε είναι ο Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Και από την άλλη πλευρά, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός. Κύριε Μπακογιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Κύριε Τζανακόπουλε, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Ο κύριος Νίμιτς είναι στα Σκόπια. Είχε τις συναντήσεις, ξεκίνησε με τον... έχει δει αρκετούς, όπως συνηθίζεται, όσοι ήθιστε στα Σκόπια. Ωστόσο, η συγκέντρωση που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και που αναπαρήχθησαν οι δηλώσεις που έγιναν εκεί ήταν αυτή με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Δημητρόφ, ο οποίος έθεσε μια κόκκινη γραμμή, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, στη συνάντηση με τον κύριο Νίμιτς, ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής συντάγματος, δεν υπάρχει θέμα αλλαγής της ταυτότητάς μας. Κύριε Χαρίτο, νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας τους τελευταίους μήνες έχει ανασκευάσει μια σειρά από δηλώσεις του παρελθόντος, έχει υιοθετήσει μια πιο μετριοπαθή στάση και αυτό βοήθησε και τις διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν, τις συζητήσεις να προχωρήσουν και να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του κ. Δημητρόφ εν μέσω διαπραγματεύσεων δεν βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γείτονος και έχουν συζητηθεί αυτά τα θέματα και μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών, του κ. Ζάεφ και του κ. Τσίπρα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, πολιτικές απαιτήσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία η οποία θα κλείσει ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές συνηθίζουμε να λέμε ότι διαρκεί εδώ και 25 χρόνια αλλά διαρκεί πολύ παραπάνω. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά ζητήματα τα οποία συζητάμε και τρεις βασικοί πυλώνες της ελληνικής θέσης έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί διαχρονικά. Τα τελευταία τουλάχιστον να πω 10 χρόνια θα μπορούσε κανείς να πει, θα μπορούσε κανείς να το πάει και παραπίσω αυτό, αλλά ας μείνουμε σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια. Το πρώτο είναι η σύνθετη ονομασία. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε έργα όμνες, δηλαδή έναντι όλων. Σύνθετη ονομασία έναντι όλων περιλαμβάνει και τη γείτονα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι αναγκαία μια συνταγματική αναθεώρηση για να μπορέσει αυτό το έργα όμνες να αποκτήσει σάρκα και οστά. Και το τρίτο ζήτημα είναι αυτό που αφορά τον αλυτρωτισμό, ο οποίος επίσης συνδέεται με μια συνταγματική αναθεώρηση. Επομένως, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζονται οι συζητήσεις και καλό είναι να μην προκαταλαμβάνουμε το αποτέλεσμα και να μην θέσουμε κόκκινες γραμμές. Εσείς μεταφράζοντας αυτό το οποίο μόλις είπατε, περιμένετε να δείτε τα αποτελέσματα πώς θα διαμορφωθούν σε βάθος χρόνου. Αυτό που σας λέω είναι ότι έχει δημιουργηθεί ότι δεν υπάρχει βάθος χρόνου. Σας λέω ότι έχει υπάρξει ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των δύο πολιτικών ηγεσιών. Δεν έχει πει μέχρι τον Ιούνιο ο κύριος Κοτζιάς. Έχει πει μέσα στους επόμενους μήνες. Όχι, έχει πει ο κύριος Κοτζιάς με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι θέλουμε να έχουμε λύση μέχρι τον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρξει λύση μέχρι τον Ιούνιο, έχουμε τη δυνατότητα και στη συνέχεια να συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Μάλιστα. Πριν συνεχίσω τις ερωτήσεις, θέλω να στραφώ στην κυρία Μπακογιάννη και να έχω ένα πρώτο σχόλιο, τη δική σας εκτίμηση, τη δική σας ανάγνωση για το πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω την πλήρη ενημέρωση, άρα δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω λεπτομέρειες για το θέμα της διαπραγμάτευσης. Αυτό το οποίο εμένα με ανησυχεί είναι ότι αυτή η διαπραγμάτευση, κατά τη γνώμη μου, ξεκίνησε στραβά. Δηλαδή, ενώ έχει δίκιο ο κ. Τζανακόπουλος, υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα στα Σκόπια. Υπάρχει μια αλλαγή κυβέρνησης. Εμείς διαπραγματευτήκαμε με έναν Γκρουεύσκι, ακραίο εθνικιστή. Ο κ. Ζάεφ δείχνει διαφορετικά δείγματα γραφής. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει και να υποτιμούμε την αδυναμία του κ. Ζάεφ στο εσωτερικό των πολιτικών πραγμάτων στα Σκόπια. Δηλαδή, ο κ. Ζάεφ έχει μια ισχνή πλειοψηφία, ένα βουλευτή λιγότερο από αυτό που έχει ο κ. Τσίπρας σήμερα ως πλειοψηφία.
Άρα εκ των πραγμάτων έχει αναμφισβήτητες δυσκολίες. Και από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Ελλάδος, υπάρχει μια εγγενής αδυναμία. Η εγγενής αδυναμία είναι ότι η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί ο κ. Τζανακόπουλος δεν έχει μια κοινή θέση, δεν έχει μια ομοιογένεια. Έχουμε δύο αρμόδιους υπουργούς, δηλαδή τον κύριο Κοτζιά που έχει αρμοδιότητα, αλλά και τον κύριο Καμένο που επίσης έχει αρμοδιότητα, λόγω ΝΑΤΟ κυρίως και συνομιλητών, να εκφράζουν δύο διαφορετικές θέσεις. Και ένα κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε λόγω της έλλειψης, κατά τη γνώμη μου, κύριε Τζανακόπουλε, σωστής προσέγγισης του όλου θέματος από την κυβέρνησή σας. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση είχε προσεγγίσει το θέμα με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα που το είχαμε προσεγγίσει εμείς το 8 και είχε καταφέρει να κερδίσει, να δημιουργήσει ένα εθνικό ενιαίο μέτωπο στο εσωτερικό της χώρας, θα δημιουργούσε και μία εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό στην διαπραγμάτευση. Αυτή η εμπιστοσύνη σήμερα έχει χαθεί. Και έχει χαθεί, κατά την άποψή μου, θα μου πείτε εσείς το αντίθετο φαντάζομαι, αλλά κατά την άποψή μου, χάρη στον τρόπο με τον οποίο το χειριστήκατε. Το χειριστήκατε με δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν, πιστέψατε ότι είναι εύκολο πράγμα να λυθεί. Ποτέ δεν το είπαμε αυτό. Τέλος πάντων, λέω, δώσατε την εντύπωση ότι είναι εύκολο πράγμα να λυθεί. Η ψυχή μου το ξέρει εμένα πόσο δύσκολο πράγμα είναι να λυθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Και το δεύτερο είναι ότι προσεγγίσατε τελείως αλαζονικά την όλη κατάσταση. Υποτιμήσατε το μέγεθος του προβλήματος Καμένου ως εικόνα και ως πραγματικότητα και προσπαθήσατε να κερδίσετε κομματικά ωφέλη από αυτή την ιστορία, πλήττοντας και δείχνοντας με το δάχτυλο την αντιπολίτευση. Αυτό όλο γύρισε μπούμερα. Και έτσι έχουμε ένα κλίμα στην Ελλάδα κακό, φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι οι δημοσκοπήσεις είναι καταλυτικές. Και από την άλλη μεριά, το δικό μας κλίμα εκ των πραγμάτων αντικατοπτρίζεται και στα Σκόπια. Άρα και από την άλλη μεριά δυσκολεύουν τα πράγματα. Κάνατε δηλαδή ό,τι μπορούσατε σε τελική ανάλυση. Νομίζω, κύριε Μπακογιάννη, ότι δεν μπορείτε να ανάγετε την στάση της γείτονος στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας. Όχι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα σας απαντήσω. Για τη χώρα τους μιλάω. Ναι, για τη χώρα. Δεν μιλάω για τη δικιά μας. Ότι ανάγετε την εσωτερική κατάσταση στη γείτονα. Ότι η εσωτερική κατάσταση την οποία προκαλέσατε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα σας απαντήσω εφόλης συνήθως. Έχει σημασία αυτό, γιατί να συμφωνήσουμε. Γιατί νομίζω ότι μιλάμε για ένα θέμα, βέβαια, δύο πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Να συμφωνήσουμε στο γιατί πήγε λάθος αυτή η ιστορία. Και ξέρετε, εμείς, αν μου επιτρέψετε κύριε Χαρίτο, μόνο για ένα λεπτό. Θα σας επιτρέψω, αλλά επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι εδώ, μια και το θέσατε. Το αν κάτι πάει λάθος ή όχι, δεν κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Βεβαίως. Βεβαίως. Και αν κρυθεί και παρά τα όταν σα λέω εγώ, έρθει μια μοναδική συμφωνία η οποία έχει όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να είναι πακέτο, τότε οι δικές μου ανησυχίες, τις οποίες καταθέτω σήμερα το βράδυ, δεν θα είναι σωστές. Εγώ όμως καταθέτω αυτές τις ανησυχίες, διότι έχω πλέον δείγματα γραφής και έχω μία κυβέρνηση μπροστά μου, την οποία παρακολούθησα από την πρώτη στιγμή. Όταν άρχισε η κουβέντα για το Σκοπιανό, σκέφτηκα ότι επειδή υπάρχει προϊστορία, υπάρχει ένα know-how, τέλος πάντων στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα ακολουθούσε η κυβέρνηση την ίδια στρατηγική που ακολουθήσαμε εμείς. Εμείς τι ακολουθήσαμε, υπάρχει μια διαφορά, δεν έχετε σήμερα τη μεγάλη πίεση που είχαμε εμείς. Εμείς είχαμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τους Αμερικάνους εκείνη την εποχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποια ήταν η στρατηγική. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνω είναι ότι δένω την κοινοβουλευτική μου πλειοψηφία. Πήγαμε στη Βουλή με τις προγραμματικές δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή τότε. Είπαμε σαφώς τη θέση μας. Όλα αυτά τα οποία λέμε, σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, σύνταγμα, παλαιτρωτικά, όλο αυτό το πακέτο. Πήραμε την πλειοψηφία της Βουλής, πήγαμε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και ξανά τα ίδια, όλη τη λεπτομέρεια, πήραμε την υποστήριξη όλων των κομμάτων τότε, πλην του Λάος. Και μετά με εντολή του Κώστα Καραμαλή, εγώ άρχισα να, κατά τη διάρκεια πλέον της διαπραγμάτευσης, γιατί τρέχανε, τα ίδια που κάνει σήμερα ο κύριος Κοτζιάς, ενημέρωνα τους αρχηγούς των κομμάτων, τον κύριο Τσίπρα παραδείγματος χάρη, στο γραφείο μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντάς του αυτά που δεν ήταν δημοσιοποιήσιμα. Διότι και σήμερα ο κύριος Τζανακόπουλος θα έχει πράγματα τα οποία δεν είναι δημοσιοποιήσιμα και είναι σεβαστό. Ολοκληρώστε για να απαντήσει και ο κύριος Τζανακόπουλος. Θεώρησα λοιπόν το αποτέλεσμα, για να αυτό ολοκληρώνω, είναι ότι όταν πήγαμε,
είχαμε 100% την εθνική γραμμή μπετόναρμε, είχαμε την αντιπολίτευση συμμετέχουσα στον αγώνα, δηλαδή γιατί υπήρχαν θέματα, και εκείνη την εποχή μιλάμε Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Καραμαλής, αν θυμάστε ήταν τα πράγματα σε ακραία πόλωση. Παρά τα αυτά, με τις προσπάθειές μας και η αντιπολίτευση μπήκε στη μέση και το αναγνωρίζω εγώ στον Γιώργο Παπανδρέου σήμερα που σας μιλάω ότι βοήθησε σε αυτήν την κατάσταση. Και όταν φτάσαμε στο Βουκουρέστι, είχαμε πλέον μπετονάρει τις ελληνικές θέσεις και όταν είπαμε το όχι στο Βουκουρέστι, που το είπαμε πριν, γιατί στο Βουκουρέστι πήραμε ομόφωνη απόφαση, ήταν η Ελλάδα ενδυναμωμένη. Σήμερα λοιπόν η διαφορά είναι ότι έχουμε μια διχασμένη κυβέρνηση η οποία υποτίμησε τον εθνικολαϊκιστή εταίρο της, τον έχει όμως, τον κρατάει γιατί την κρατάει στην καρέκλα, και από την άλλη μεριά έχουμε μια αντιπολίτευση που στο σύνολό της λέει στην κυβέρνηση ότι παιδιά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση έχετε όλη την ευθύνη μόνοι σας, διότι κάνετε και πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε, τα μαθαίνουμε από τις αλβανικές εφημερίδες ή από όλα. Κύριε Ζανακόπη. Επιτρέψτε μου να πω. Μου κάνει εντύπωση που η κυρία Μπακογιάννη θέτει το ζήτημα της στάσης κυβέρνησης. Στάσης κυβέρνησης όπως εκφράζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στις τεχνικές διαπραγματεύσεις και στις πολιτικές συνομιλίες με τον ομολογό του, αλλά και όπως εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό, έχει σαφέστατα ενιαία πολιτική τοποθέτηση. Το γεγονός ότι μπορεί να εκφράζονται επιφυλάξεις, αυτό δεν σημαίνει. Επιφυλάξεις. Ότι επιφυλάξεις. Έτσι το λένε αυτά που λέει κάνει ο Καμένος. Όταν, με συγχωρείτε κύριε Μπακογιάννη, όταν ο κύριος Καμένος λέει: έχω εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών για να διενεργήσει τις διαπραγματεύσεις και εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξω αυτή την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει πρόβλημα ενιαίας πολιτικής θέσης της κυβέρνησης? Ενιαία πολιτική θέση η κυβέρνηση δεν είχε το 1992, όταν ο κύριος Μητσοτάκης διαπραγματευότανε έχοντας Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Σαμαρά. Και θυμάστε πολύ καλά, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε εμφανιστεί με δύο πολιτικές εισηγήσεις. Πράγμα το οποίο οδήγησε τον κύριο Καραμαλή τότε, το 1992, να αποπέμψει τον κύριο Σαμαρά από την αίθουσα του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Δεν έχει σημασία, είναι 25. Είναι 27 ήσασταν 12 χρόνια. Τότε. Ήμουνα 12, αλλά έχω διαβάσει και εγώ την ιστορία μου. Επομένως, το ζήτημα λοιπόν της ενιαίας τοποθέτησης δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά αυτή τη στιγμή εμάς. Εδώ έχουμε ένα δεν θέμα αρχής. Ναι, σας λέω, διότι δεν υπάρχει ενιαία πρόβλημα. Πολιτική τοποθέτηση της κυβέρνησης. Σας δηλαδή, λέω εσείς λοιπόν το δεν εξής. Έχετε πρόβλημα. Υπάρχει σήμερα, μια θέση αρχής. Υπάρχει μια θέση αρχής, στην οποία οφείλει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μας πει για ποιο λόγο δεν την ακολουθεί. Θα σας πω για ποιο λόγο δεν την ακολουθεί. Διότι θεωρεί ότι στη βάση ευαισθησιών πάνω σε ένα εθνικό ζήτημα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αντικυβερνητική πολιτική. Αν κάποιος αυτή τη στιγμή πολιτεύεται ανεύθυνα, δεν είναι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή μας. Αν κάποιος πολιτεύεται ανεύθυνα, είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος τις τελευταίες 25 μέρες, ανάλογα με την πορεία και την εξέλιξη της εσωτερικής πολιτικής κοινής, αλλάζει και τη θέση του. Δηλαδή, τη μία εμφανίζεται να λέει σύνθετη ονομασία, τη δεύτερη εμφανίζεται να αγκαλιάζει τα συλλαλητήρια, την τρίτη ακούω τον κύριο Κουμτσάκο να λέει ότι χρειαζόμαστε λύση η οποία να βρίσκει σύμφωνους όλους τους Έλληνες, πράγμα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πλήρως αδύνατον. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει τα δικά του, έχουμε τον κύριο Σαμαρά το να τοποθετείται με συγκεκριμένο μην το τρόπο. Περισσότερο, επομένως, το πραγματικό είναι κεφάλαιο πολιτικό, από μόνο του και θέλω να το συζητήσουμε λοιπόν στη συνέχεια ότι, αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα σε ένα θέμα αρχής, η Νέα Δημοκρατία. Θα τοποθετηθεί με σθένος και πάνω στην πολιτική γραμμή που η ίδια η Νέα Δημοκρατία χάραξε το 2007-2008. Και θέλω να σας θυμίσω ότι το 2007, όπου πριν από λίγο είπατε ότι είχατε δημιουργήσει ένα ενιαίο μέτωπο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και εσείς αντιμετωπίζετε εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα, με μεγάλο κομμάτι του κόμματός σας τότε να ζητάει ακόμα και δημοψήφισμα. Και εσείς ήσασταν εκείνοι οι οποίοι είχατε τοποθετηθεί εναντίον μιας τέτοιας πολιτικής γραμμής, η οποία εκφραζόταν από τη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα, που ήταν μάλιστα και μια μονοκομματική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε να τώρα είναι κύριε, όχι να ανταλλάσσουμε θέλη ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά να συμφωνήσουμε στο επί της αρχής. Ότι δηλαδή έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας μετά από 25 χρόνια για να λυθεί ένα ζήτημα το οποίο. Εφόσον λυθεί, θα ανοίξει την πόρτα για μια διαφορετική κατάσταση πραγμάτων στα Βαλκάνια. Και εκεί πρέπει να τοποθετηθούμε με υπευθυνότητα και όχι με όρους εσωτερικής πολιτικής κοινής. Αυτή είναι η δική μου πολιτική άποψη και νομίζω ότι είναι άποψη της αρχής. Να ζητήσω μια απάντηση για αυτό που είπε πριν η κυρία Μπακογιάννη σχετικά με το ότι δεν χρησιμοποιήσατε την πεπατημένη.
Θα σας πω. Να μιλήσει ο Υπουργός των Εξωτερικών με τους αρχηγούς των κομμάτων, να ενημερώσει όπως έγινε την περίοδο πριν το 2008. Η συζήτηση για το ζήτημα της ονομασίας ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου. Mm-hmm. Δεν υπήρχε καμία εξέλιξη σε σχέση με την κατάσταση την οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης του 2011. Όλα ήταν γνωστά. Όταν προέκυψε νέα πληροφορία και νέα κατάσταση πραγμάτων, το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός, επιστρέφοντας από τον Ταβός, ήταν να ενημερώσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και οι περισσότεροι από αυτούς και προς τιμήν τους τοποθετήθηκαν με υπεύθυνο τρόπο και πάνω σε ζήτημα και επί της αρχής. Δηλαδή, τι είπαν, ότι εμείς στηρίζουμε την εθνική γραμμή έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια για μια διαπραγμάτευση με σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό ή χρονικό προσδιορισμό, έργα όμνες, πράγμα το οποίο συνεπάγεται εκ των πραγμάτων, ipso facto, μάλλον συνεπάγεται την ανάγκη για συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονία. Ο κύριος Κοντιάς έδωσε μια συνέντευξη στο Reuters αμέσως μετά τη συνάντησή του ή πριν με τον κύριο Τσίπρα σήμερα. Δύο σημεία των δηλώσεων έχω επισημάνει εγώ. Ένα συμβιβασμός μπορεί να επιτευχθεί τους επόμενους μήνες. Συμβιβασμός, ποια είναι η κόκκινη γραμμή σε ό,τι μας αφορά εδώ? Ο Μέγας Αλέξανδρος απέδειξε πως πρέπει να κόβουμε τους γόρδιους δεσμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κοντζιάς. Σε κάποιο σημείο πρέπει να τελειώνουμε με τέτοια ζητήματα. Το σχέδιο το οποίο η Ελλάδα θα καταθέσει, το σχέδιο πρότασης, έχει δρομολογηθεί ήδη, έχει φύγει με τον κύριο Νίμιτς και αντιστοίχως περιμένουμε να δούμε αντιδράσεις πλέον. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες τώρα της διαπραγμάτευσης, ούτε θα σας κάνω ανακοινώσεις για τις οποίες αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εξωτερικών να τις κάνει και στους ομολόγους των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων αλλά και στα μέσα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι να επαναλάβω όσα είπε ο κύριος Κοντζιάς τη Δευτέρα από αυτή εδώ τη συχνότητα, ότι δηλαδή η ελληνική πλευρά έχει αναλάβει να προετοιμάσει ένα σχέδιο συμφωνίας και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή το γεγονός ότι είναι η ελληνική πλευρά η οποία θα γράψει την βάση πάνω στην οποία θα διεξαχθούν οι περαιτέρω τεχνικές διαπραγματεύσεις και από εκεί και πέρα αναμένουμε τις απαντήσεις της γείτονος σε σχέση με όλα τα ζητήματα τα οποία θα τεθούν εκεί. Αυτό είναι αυτό το οποίο μπορώ να σας πω. Χρονοδιαγράμματα και προεξόφληση σε περίπτωση διαπραγματεύσεων γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να γίνει. Είναι απολύτως αδύνατο. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τους επόμενους δύο ή τρεις μήνες. Ωστόσο, ο ανοιχτός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση το ζήτημα πρέπει να βρει και συνθήκη αμοιβαιότητας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Μάλιστα, λοιπόν. Λυπάμαι που πρέπει να διαψεύσω τον κύριο Τζανακόπουλο. Οι συζητήσεις για το Σκοπιανό έχουν αρχίσει σοβαρά από τον Οκτώβριο. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά για έναν πολύ απλό λόγο, κύριε Τζανακόπουλο, γιατί ήρθε και με βρήκε ο κύριος Δημητρόφ στο γραφείο μου και με ενημέρωσε για το πώς εκείνοι βλέπουν τα πράγματα. Άρα ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό το οποίο λέτε δεν έχει βάση. Και δεν έχει διπλή βάση, διότι όταν ξεκίνησαν αυτές τις συνομιλίες, θα μπορούσε τότε να είχε προχωρήσει ο Πρωθυπουργός σας στη λογική την οποία σας είπα, την οποία όφιλε να την είχε κάνει, αν το είχε πατριωτικό. Προγραμματικές δηλώσεις, αφήστε με. Το έχουμε δηλώσει προγραμματικές δηλώσεις. Ό,τι κάνατε και εσείς έχουμε κάνει και εμείς. Ακριβώς το ίδιο. Διαβάστε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Αντιγράψατε το κείμενο του ΥΠΕΚ και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και το χαριτωμένο της όλης της ιστορίας είναι ότι ο κ. Καμένος το έχει ψηφίσει δύο φορές. Μία φορά επί κυβερνήσεως Καραμαλή και μία φορά επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Να σας πω κάτι άλλο, να σας πω ποιο είναι πολύ χαριτωμένο στην περίπτωσή μας. Το πιο χαριτωμένο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Σαμαράς το εισηγήθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις του το 2012 όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός της τότε κυβέρνησης. Και έχει μια σημασία αυτό. Δηλαδή, ψάξτε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης του 2012 και δείτε τη σημερινή στάση του κύριου Σαμαρά. Έχει ένα ενδιαφέρον. Οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Σας είπα ότι ο κύριος Καμένος τις έχει ψηφίσει δύο φορές. Επανέρχομαι λοιπόν. Και επανέρχομαι διότι έχει ουσία. Και ο κύριος Σαμαράς. Έχει ουσία. Και ο κύριος Σαμαράς ψήφισε βέβαια. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης όχι, δεν ήταν τότε μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι. Συνέχεια συμμετείχε όμως στην κυβέρνηση εκείνων των προγραμματικών δηλώσεων. Γιατί στην κυβέρνηση Σαμαρά δεν ήμουν εγώ, οπότε δεν είμαι εγώ σε θέση να σας πω τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ξέρω να πω είναι ότι η κυβέρνηση Καραμαλή είχε μέσα τον κύριο Καμένο και τις ψήφισε και η κυβέρνηση Τσίπρα είχε μέσα τον κύριο Καμένο και τις ψήφισε. Αυτό λοιπόν που εσείς μας παρουσιάζετε σαν κανονικότητα, είχαμε κύριε Χαρίτο πριν από λίγο και από εκεί έρχομαι.
την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Παπαθεοδόρου, του Θόδωρου του Παπαθεοδόρου, ενός εκλεκτού συναδέλφου από το κίνημα αλλαγής, mm-hmm. ο οποίος γράφει για την κρίση κτλ. Μέσα λοιπόν σε αυτό που λέει, λέει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα, τι είναι κανονικό τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, το κανονικό, κύριε Τζανακόπουλε μου, είναι ότι όταν έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και τον ενδιαφέρει να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και κάνει τις γνωστές επισκέψεις Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, Πρωθυπουργό, το κανονικό είναι να ακούει την ίδια άποψη από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας και τον Πρωθυπουργό. Το κανονικό. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν κανονική. Απολύτως. Το 1992. Μέχρι που έφυγε. Όταν έφυγε ο αν διώξετε τον Καμένο σήμερα, ενδεχομένως και βάλετε δεν τον κύριο Βίτσα, θα είναι κανονική. Λάθος, μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο κύριος Σαμαράς όταν διαφώνησε έφυγε. Έτσι. Υπάρχει. Ξέρετε, το να φύγει κανείς δεν είναι μεμπτό. Θα το μάθετε κι εσείς, είστε καινούργοι ακόμα. Ξέρετε, αλλά εντάξει, το να φύγετε. Κοιτάξτε, όχι, το να φύγει ένας πολιτικός δεν είναι μεμπτό. Φεύγει. Το θέμα αυτή τη στιγμή για εσάς είναι να. Για μένα λοιπόν το θέμα. Να πέσει η κυβέρνηση είναι... ή να λυθεί το ζήτημα. Αν ήταν να πέσει η κυβέρνηση, κύριε Τζανακόπουλε μου, εγώ προτιμώ να πέσει η κυβέρνησή σας από προχθές. Έτσι. Μάλιστα. Εδώ και κανένα δύο χρόνια θα είχαμε λιγότερα χρέη. Αλλά το πρόβλημα μου δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μου σήμερα είναι το Σκοπιανό. Άμπρα. Θεωρώ λοιπόν ότι αδυνατίζει τρόμερα η εθνική θέση με τον αλαζονικό επιπόλαιο και μικροκομματικό στόχο τον οποίο τώρα είχατε. Τώρα να μιλάτε εσείς για μικροκομματικό τρόπο διαχείρισης του προβλήματος. Τη στιγμή θεωρώ, που η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη η οποία έχει αλλάξει 4 ή 5 θέσεις τις τελευταίες 20 μέρες. Νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικό, ναι. Δεν βρίσκεται. Εσείς κυβερνάτε, μόλις κυβερνήσουμε εμείς, θα μας κάνετε εμάς αντιπολίτευση και είσαστε σε καλό δρόμο να τη μάθετε. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυβερνάτε εσείς. Άρα η εικόνα της χώρας μου. Η εικόνα της χώρας μου και της πατρίδας μου εκ των πραγμάτων διαμορφώνεται από τη δική σας συμπεριφορά. Η δική σας συμπεριφορά ξέρετε αυτή ότι τη με βάση στιγμή τη δική σας συμπεριφορά, ξέρετε ότι με βάση τη δική σας συμπεριφορά και τα δικά σας λάθη στην διαπραγμάτευση του 2007-2008 καταλήξαμε να καταδικαστούμε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το αμφισβητείτε αυτό? Όχι. Πρώτα απ' όλα το αμφισβητώ, ναι. Ναι, καταδικαστήκαμε από το. Με ρωτάτε αν θα ξανακαταδικαστούμε. Αφού εσείς ήσασταν τόσο υπεύθυνοι, ήσασταν τόσο προσεκτικοί, ναι. Είχατε τόσο αποτελεσματική διαπραγματευτική γραμμή, πώς συνέβη και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατέληξε να καταδικάσει τη χώρα μας, και τη δική μου και τη δική σας? Θα σας το πω. Εάν επρόκειτο σήμερα να με ρωτήσετε αν θα ξανάκανα το Βουκουρέστι, γιατί αυτό ρωτάτε. Όχι, η δεν ρωτώ αν θα ξανακάνετε το ναι. Βουκουρέστι. Μας είπατε εσείς ότι δημιουργήσατε ξέρετε. Μία, ότι είχατε ναι. μία τόσο σοβαρή υπεύθυνη είχαμε, και ναι. Αξιοπρεπή διαπραγματευτική γραμμή, ότι τα κάνατε όλα σωστά να... και αναρωτιέμαι αν αυτό το οποίο κρίνει το, το ομολογήσατε και εσείς προηγουμένως είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα των τακτικών σας και το και της διαπραγματευτικής σας πάρα πολύ μεγάλης και εξαιρετικής δυνατότητας κατέληξε σε μια διεθνή καταδίκη της χώρας. Ναι. Αυτό πώς το εξηγείτε? Θα σας το εξηγήσω. Η ενδιάμεση συμφωνία προέβλεπε κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα οποία προέβλεπε ότι η Ελλάδα δεν θα σταματήσει τα Σκόπια από το να μπουν σε διεθνείς οργανισμούς. Σωστά. Με το προσωρινό αυτή... Με το προσωρινό του όνομα. Εμείς γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά, ήδη από το Μάιο του 7, ότι στην περίπτωση που τα Σκόπια μπαίνανε στο ΝΑΤΟ, δεν θα υπήρχε πλέον κανένας μοχλός πίεσης της Ελλάδος, και αν έχετε σήμερα εσείς μοχλό πίεσης για να διαπραγματευτείτε, οφείλετε στο ότι εμείς κάναμε το Βουκουρέστι. Αυτός ο μοχλός πίεσης θα είχε εξαλειφθεί. Και είχαμε βάσιμες πληροφορίες, τις οποίες από ό,τι καταλαβαίνω επιβεβαιώνει και ο κύριος Κοντζιάς από τη δημόσια συνέντευξή του προχθές, ότι θα πήγαιναν στον ΟΗΕ για μια αναγνώριση με το συνταγματικό τους όνομα. Έπρεπε λοιπόν να πάρουμε μια απόφαση. Δύσκολη απόφαση, κυρία Τζανακόπουλε. Συμφωνώ, αλλά δύσκολη. Αυτή τη στιγμή νομίζω την ότι πήραμε, η στάση του ΝΑΤΟ την πήραμε, των χειρισμών... Όταν εκείνη, ακούστε, κυρία Μπακογιάννη, αφήστε να τελειώσω μια στιγμή τη φράση και θα σας πω. Όταν εκείνη την εποχή άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ είχαν έρθει και είχαν πει ότι η γνώμη τους είναι να τους αφήσουμε και ρε παιδιά τι σας νοιάζει το όνομα. Και το είχαν πει οι άνθρωποι, εγώ λέω καλή την πίστη, να το δεχθώ. Απλώς εμείς
θεωρούσαμε ότι αν εκείνη τη στιγμή χάσουμε και δεν έχουμε πλέον αυτό το μοχλοποίησης, τα Σκόπια σε όλο τον κόσμο και επισήμως θα ήταν πλέον τη συνταγματική ονομασία και δεν θα είχαμε καμιά άλλη. Χαίρομαι και εγώ το διάλογο σας. Εάν με ρωτάτε, εάν θα το ρισκάριζα ξανά, γιατί αυτό με ρωτάτε, θα το ρισκάριζα. Γιατί φτάσατε στη θέση να είστε αναγκασμένοι να πάρετε το συγκεκριμένο ρίσκο, διότι ξέρετε, σήμερα το ΝΑΤΟ και ο ίδιος ο γενικός του γραμματέας του ΝΑΤΟ λέει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πίεση προς την Ελλάδα, δεν υπάρχει απολύτως κανένας. Γιατί έχει την ομόφωνη υπόφαση του Βουκουρεστίου. Γι' αυτό. Και όποιος ξέρει πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ. Ναι. Κύριε Τζανακόπουλε, εντάξει, είπαμε όχι για αρχάριους, να κάνουμε έτσι, την κουβέντα στο επίπεδό μας. Στο επίπεδό μας. Έτσι, προς Θεού. Δεν έχει καμία σχέση η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ σήμερα με την απόφαση του Βουκουρεστίου. Τα 100. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως ξέρετε, από τότε, επί 10 χρόνια, σε κάθε συμβούλιο του ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνεται verbatim η ίδια ακριβώς φράση που αποφασίστηκε στο Βουκουρέστι. Εάν δεν είχε αποφασίσει στο Βουκουρέστι και αν είχατε εσείς να κάνετε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που είχαμε να κάνουμε εμείς, που δεν προϋπήρχε μια τέτοια ομόφωνη απόφαση, θα σας έλεγα τι θα σας έλεγε σήμερα. Αλλά σήμερα δεσμεύεται. Και γι' αυτό προσέξτε καλά, κύριε Τζανακόπουλε, και ακούστε με σήμερα το βράδυ. Εάν η Ελλάς για οποιοδήποτε λόγο απεμπολίσει το μοχλό πίεσης που είναι και η απόφαση ομόφωνη στο Βουκουρέστι. Μην έχετε καμία ανησυχία, κύριε Μπαμπουλιάννη. Ναι, χαίρομαι που τα ακούω. Μην έχετε καμία ανησυχία. Αλλά θέλω να το πω. Το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Να το ξαναπώ. Γιατί. Το καλό με την ΕΡΤ είναι ότι τα βίντεο τα κρατάει. Ευτυχώς τα κρατάει και το γραφείο μου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Εάν η Ελλάς σήμερα, για οποιοδήποτε λόγο, προχωρήσει στη διαπραγμάτευση και αρκεστεί σε ένα κομμάτι του πακέτου και με τη λογική του κομματιού του πακέτου πάει στο ΝΑΤΟ και αφήσει τα άλλα στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το παιχνίδι έχει χαθεί, κύριε Τζανακόπουλε. Οριστικός και αμετακλήτως. Και επειδή ακούω πολλά, κύριε Μπακογιάννη, θέλω να σας το έχω πει. Και τουλάχιστον να ξέρω τι είναι αυτό. Κύριε Μπακογιάννη, ολοκληρώστε μια σύντομη απάντηση, κύριε Τζανακόπουλε. Δεν πήγα. Εγώ την εφήβρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ να με παρακολουθείτε λίγο πιο προσεκτικά. Λοιπόν, ή θα είναι μείζον λάθος. Η θεωρία σας το λέω από τώρα. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών έχει πει ότι θα υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα είναι ολιστική και θα επιλύει όλα τα ζητήματα. Και εφόσον υπογραφεί αυτή η συμφωνία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θα γεννά διεθνή ευθύνη για οποιονδήποτε την παραβιάσει. Και ξέρετε ότι η διεθνής ευθύνη συνεπάγεται και δυνατότητα, δικαίωμα εκείνου ο οποίος θίγεται να χρησιμοποιήσει αντίμετρα. Μάλιστα, λοιπόν. Προϋποθέτω. Όχι, μια στιγμή να μην συμφωνούμε. Χαίρομαι το διάλογο μεταξύ σας. Συμφωνία. Ωστόσο, επιτρέψτε μου. Ολιστική συμφωνία, η παραβίαση της οποίας θα γεννά διεθνή ευθύνη. Η οποία προϋποθέτει την αλλαγή του συντάγματος. Προφανώς. 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 Είμαι σύμφωνη. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Μιλήσατε για θέσεις νωρίτερα. Θέλω να έρθω λίγο στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και θα σας ζητήσω τη βοήθειά σας για να κατανοήσουμε ποια ακριβώς είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό. Και για να το θέσω και λίγο διαφορετικά, νιώθετε ότι αυτό που περιγράψατε πριν για το πριν το 2008 με τον Καραμανλή εκείνη την περίοδο. Τον Κώστα Καραμανλή, γιατί τώρα ο κύριος Κοτζιάς έχει θυμηθεί και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στα χαρτάκια που μοιράζει σε αφεγβολόν στις διάφορες εφημερίδες. Ανήκει σε μία άλλη σφαίρα, αυτός σε μία άλλη περίοδο, σε μία άλλη προσέγγιση. Δεν θέλω να μένουν ανοούμενα από το Σκοπιανό. Μισό λεπτό, κύριε Χαρίτο. Επειδή στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν θέλω να μένουν πράγματα αναπάντητα σε ό,τι αφορά τη στάση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έχει τηρήσει μια απολύτως αξιοπρεπή πολιτική και 100% υπηρεσιακή λογική κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θέλω να πω το εξής. Το χαρτάκι στο οποίο αναφέρεστε πιθανότατα, κυρία Μπακογιάννη, φαντάζομαι ότι αφορά το ζήτημα του 1977, μην επεκταθούμε, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, στην ίδια τη σελίδα του ΙΕ.
Σύμφωνοι. Για να ολοκληρώσω το ερώτημα. Για να ολοκληρώσω το ερώτημα, κυρία Μπακογιάννη. Οποιοδήποτε μπορεί να το βρει. Κανένας δεν το έδωσε. Κανένας δεν το έδωσε, κυρία Μπακογιάννη. Κανένας δεν το έδωσε. Μπορεί οποιοδήποτε να το βρει στο ίντερνετ. Επειδή οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν, θέλω να σας πω ότι η λογική. Εγώ δεν παρικώ στην Ιερουσαλήμ. Ναι, εγώ λοιπόν που παρικώ την Ιερουσαλήμ, έχω να σας πω ότι όταν κάνετε μια τέτοιου είδους πολιτική. Και προσπαθείτε να βγάλετε. Διάβασα σήμερα ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να γίνει Μπίσμαρκ. Εγώ λέω ότι ο κύριος Κοντζιάς θέλει να γίνει ο Μέτερνιχ. Πού το είπε αυτό, κύριε Μπαγκογιάννη, γιατί ο κύριος Τσίπρας το είπε αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, διάβασα. Μην παρεξηγήσετε. Δεν παρεξηγούμε. Εγώ μην πάρω πολύ ψυχή. Αλλά διάβασα ότι θέλει να γίνει Μπίσμαρκ. Τώρα, εγώ λέω ότι ο Κοντζιάς θέλει να γίνει ο Μέτερνιχ. Μία βασική αρχή στην εξωτερική πολιτική είναι όταν παρουσιάζει όλους τους πρωθυπουργούς οι οποίοι πέρασαν ως ενδοτικούς και όλους τους υπουργούς εξωτερικών οι οποίοι πέρασαν ως άχρηστους. Την υποκρισία ακούστε, κύριε Μπακογιάννη, θέλουμε εθνικό συμφέρον. Εμείς κάνουμε εξωτερική πολιτική εθνικού συμφέροντος. Η Νέα Δημοκρατία όψιμα έχει περάσει σε μια πολιτική που εξυπηρετεί τα, που θεωρεί ότι εξυπηρετεί τα εθνικά, τα εθνικά δίκαια. Τα εθνικά δίκαια, κύριε Μπακογιάννη. Όχι να το κάνουμε. Μισή ώρα που έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα, χαίρομαι την κουβέντα μεταξύ σας. Ακούστε τα ερωτήματα μόνοι σας και τα απαντάτε. Ωστόσο, δεν έχουν, κύριε Τζανακόπουλε. Από τη μία μεριά το εθνικό συμφέρον και από την άλλη μεριά η όψιμη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια. Και νομίζω ότι. Και μένουμε σε αυτό, παρακαλώ, κυρία Μπακογιάννη, κύριε Τζανακόπουλε. Όχι, σα παρακαλώ και του δύο. Τουλάχιστον εσεί έχετε τοποθετηθεί υπέρ του εθνικού συμφέροντος και καταλαβαίνω ότι πρέπει να βρίσκεστε σε δύσκολη θέση όταν το κόμμα σας σήμερα έχει αρχίσει να κάνει εξωτερική πολιτική εθνικών δικαίων. Είμαι μια χαρά γιατί ανήκω σε ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορία, το οποίο διαχειρίστηκε πάντοτε με εθνική υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμό πράγματα. Και το οποίο δεν είχε ποτέ όμως την αλαζονία. Του δικού σας κόμματος άνθρωποι στήσανε πολιτικές καριέρες πάνω στο δίκημα. Λοιπόν, μιλήσατε για παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Πιο εύκολη ήταν η εκπομπή στην Ιερουσαλήμ πριν από δύο εβδομάδες παρά απόψε. Κυρία Μπακογιάννη, κύριε Τζανακόπουλε. Κυρία Μπακογιάννη, τώρα ξαναφέρνω το ερώτημα, κύριε Τζανακόπουλε, μου επιτρέπετε. Πετε μου τι μπορώ να σας πω για τη Νέα Δημοκρατία. Θέσεις Νέα Δημοκρατία σήμερα για το Σκοπιανό. Αυτό το οποίο εκφράσατε το 2008. Ισχύει το είπαμε. Εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κοντά σε εκείνες τις απόψεις σήμερα. Βεβαίως βρίσκεται κοντά σε εκείνες τις απόψεις σήμερα. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα για το Σκοπιανό είναι ποια. Εκτός από πάλι το ότι να το δούμε σε μια άλλη συγκυρία. Έγραψα ένα ολόκληρο άρθρο στην Καθημερινή για τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο φτάνω μέχρι και σε λεπτομέρειες. Μπορούμε να τις έχουμε εδώ. Κύριος Μητσοτάκης σήμερα δεν τόλμησε καν. Να πει την φράση σύνθετη ονομασία έργα όμνης. Στην ομιλία του στην Ηλία. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης εμφανίζεται ως όψιμος ή παλαιός Μακεδονομάχος. Ο κύριος Σαμαράς έχει τη δική του πολιτική άποψη. Ο κύριος Κουμουτσάκος μιλάει για λύση η οποία θα εκφράζει, στην οποία θα συμφωνούν όλοι οι Έλληνες. Ποια είναι ακριβώς η καθαρή λύση και η καθαρή θέση την οποία εκφράζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα, όταν ερωτάτε, κύριε Τζανακόπουλε, όταν ερωτάτε ο λαός θα ήθελες να υπάρχει το ο λαός ή ο βουλευτής. Θα ήθελες να υπάρχει το όνομα Μακεδονία μέσα στο όνομα των Σκοπίων, η απάντηση είναι όχι. Προφανώς, αλλά δεν. Αυτό είναι φυσικό ως αυθόρμητη. Αυτό είναι ως όταν ρωτάστε λοιπόν, η απάντηση είναι δεν θέλω. Ως αυθόρμητη απάντηση, εγώ την κατανοώ. Ωραία. Εγώ ρωτώ λοιπόν. Εγώ λοιπόν λέω. Πώς είναι δυνατόν. Κύριε Τζανακόπουλε, μην κουράζεστε. Το πρόβλημα δεν το έχει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει μία θέση την οποία έχει υπερψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Πατάει πάνω σε ένα εθνικό ζήτημα για να ασκήσει αντικυβερνητική πολιτική. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και λυπάμαι πάρα πολύ, διότι εσείς έχετε τηρήσει μία απολύτως υπεύθυνη στάση. Το σύνολο του κόμματός σας όμως δεν σας ακολουθεί, κύριε Τζανακόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία απαντά στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή σας χειρίστηκε το θέμα. Ποιος είναι απαντά αυτός ο τρόπος, στα απίστευτα καραγκιοζηλίκια τα οποία υποχρεώνεστε. Παραφέρεστε. Εγώ παραφέρω. Όχι, παραφέρω. Η λέξη Καραγκιόζη είναι δίκαιο τιμή για τον κύριο Καμένο. Ξέρω άλλε λέξει να πω. Λοιπόν, η λέξη Καραγκιόζη είναι τιμή. Και θα σα πω γιατί. Δεν μα αρμόζει. Όχι, μα αρμόζει. Κυρία Μπακογιάννη. Ένα λεπτό, κύριε Καρύτερο. Δεν μα αρμόζει. Τώρα μην παρεξηγηθείτε κι εσεί για λογαριασμό του Καμένου. Να χαρείτε να παρεξηγηθεί ο Τζανακόπουλο. Λοιπόν, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα έχουμε τι απαντήσει στα συγκεκριμένα θέματα. Κύριε Τζανακόπουλο, παρακαλώ. Βεβαίω, αλλά τον είχα υφυπουργό. Αιγαίου,
Και επειδή ακριβώς τον είχα υπουργό Αιγαίου, ξέρω πάρα πολύ καλά. Εσείς τον κάνατε υπουργό άμυνας και έχετε σήμερα έναν άνθρωπο ο οποίος με την ίδια αναπνοή λέει ότι δεν θέλει το όνομα Μακεδονία, ότι εμπιστεύεται τον κύριο Κοτζιά, ότι η Μακεδονία είναι η καρδιά του, η ψυχή του, το αίμα του και δεν ξέρω τι άλλο, αλλά δεν θα ρίξει την κυβέρνηση η οποία θα προχωρήσει σε εθνικοπροδοτική συμφωνία. Ποτέ δεν έχει γιατί θέλει να την κρατήσει. Ποτέ δεν έχει μιλήσει για εθνικοπροδοτική. Ελάτε τώρα, Μακεδονία, σοβαρά σας πω το εξής, ότι αυτή η κυβέρνηση όσο και αν δεν σας αρέσει. Βεβαίως είναι θέμα. Βεβαίως συναισθηματικά δεν υπάρχει κανένας για τον οποίο μην είναι θέμα. Για όλους σου είναι θέμα. Σε πολιτικό επίπεδο, η ανάγνωση των πραγμάτων και η εκτίμησή τους και η διαχείρισή τους γίνεται συναισθηματικά ή σε μια βάση πραγματιστική. Όχι, μα γι' αυτό ακριβώς και σας απάντησα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια θέση την οποία καθόρισε στο Βουκουρέστι, η οποία προβλέπει τη σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Έργα όμνες εννοούμε και διμερείς και πολυμερείς αναγνωρίσεις. Αυτό όμως το ακούω, εννοούμε, αυτό όμως το ακούω από εσάς. Η θέση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο ίδιος ο κ. Καγκλαμάνης δεν είπε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δύο γραμμές. Είναι η λύση, θα πρέπει να αναζητηθεί σε μια άλλη συγκυρία. Για εμάς το ζήτημα κλείνει εδώ. Διότι έτσι όπως τα έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, έχει δημιουργήσει έναν τεράστιο διχασμό, κύριε Χαρίτο, στην ελληνική κοινωνία. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν εμείς λέγαμε τα ίδια πράγματα, αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάει σήμερα ο κ. Αυτό που λέτε αφορά την κυβέρνηση. Εγώ μιλώ για το κόμμα. Μιλώ για την αξιωματική αντιπολίτευση. Μα για το κόμμα θα σας μιλήσω, μη φοβάστε. Η κυβέρνηση δημιούργησε το διχασμό. Θεωρείτε ότι δηλαδή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχε δημιουργήσει το διχασμό το 1992 με τα συλλαλητήρια? Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δημιούργησε τα συλλαλητήρια. Μην μπερδεύεστε. Ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Όταν εμείς διαπραγματευτήκαμε το 8, διαπραγματευτήκαμε με αυτή τη θέση. Κατανοητό. Διαπραγματευτήκαμε δημόσια και δεν υπήρχε κανένα συλλαλητήριο. Κατανοητό. Εγώ μιλάω για τη θέση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Γιατί υπάρχει σήμερα συλλαλητήριο? Αυτό το οποίο έθεσε ως ερώτημα, η απάντησή μου είναι. Πριν, το θέτω και εγώ. Μα πόσες φορές σας την ξαναπώ τη θέση της Νέας Δημοκρατίας? Θέλετε να τη γράψω με μεγάλα γράμματα, να την ανεμίζετε, να την έχετε? Να το θέσω διαφορετικά. Ο κ. Καγκλαμάνης είπε ότι δεν έχει θέση η Νέα Δημοκρατία και ότι θα πρέπει να το κουβεντιάσετε στην κοινοβουλευτική ομάδα πριν τη συμφωνία, κύριε Παπαγιάννη. Λύνει τις απορίες όσων τις εκφράζουν. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, βλέπω δημοσιεύματα στον τύπο, όπου γίνεται αναφορά για πρόβλημα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Πρόβλημα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία? Με τον τρόπο που διαχειρίζεται, με τον τρόπο που διαχειρίζεται πλέον το θέμα των Σκοπίων. Λοιπόν, εγώ κοιτάξτε, αυτό το οποίο ξέρω και μπορεί να θέλουν τα διάφορα παπαγαλάκια τα αντιπολιτευόμενα στη Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσουν πρόβλημα. Εγώ σας λέω ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε 4 φορές σε όργανα του κόμματος, στο τελευταίο στην Πολιτική Επιτροπή. Η θέση την οποία εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης έγινε αποδεκτή από το σύνολο του κόμματος. Πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία εσωτερικό σήμερα δεν έχει. Αν είχε, θα σας το έλεγα, γιατί πολλές φορές είχαμε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ήταν πρωτοφανές. Αλλά σήμερα που μιλάμε, ο κ. Μητσοτάκης έχει την απόλυτη αποδοχή μέσα στη Νέα Δημοκρατία και από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις έχει και την πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού σε σχέση με τον κ. Τσίπρα για να λύσει το Σκοπιανό. Το οποίο πρακτικό σημαίνει. Ότι θα λύσει ο κύριος Μητσοτάκης στο Σκοπιανό. Δεν έχει το πολιτικό σθένος να επιβληθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Αφήστε τη δημοσκόπηση. Θα κάνουμε πολιτική δημοσκόπηση. Καταλαβαίνω ότι δεν σας αρέσει, κύριε Τζανακόπουλε. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το καταπιείτε. Αλλά ακούστε με και μέρα που έχω ζήσει ότι η εξουσία είναι ασανσέρ. Ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα πράγμα το οποίο θα χρειαστεί να το καταλάβετε κι εσείς κάποτε. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω όμως είναι το εξής, ότι οι δημοσκοπήσεις, αν δεν θυμάμαι καλά, στις 18 Σεπτέμβρη του 2015 έδειχναν το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία να κάνουν μάχη στήθος με στήθος, ίσως και τη Νέα Δημοκρατία κατά μισό ή 1% μπροστά και τελικά χάσατε με 8 μονάδες. Αυτό αποδείχθηκε από τις δημοσκοπήσεις. Επομένως, ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις στην άκρη. Ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό θα το δούμε. Ο ελληνικός λαός κρίνει. Δεν κρίνουν οι δημοσκοπήσεις. Όχι, μ' αρέσετε. Λοιπόν, δίνεται ηρωική μάχη. Ακούστε τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να επιβληθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Γιατί? Διότι δεν έχει το σθένος καν να αρθρώσει αυτό που εσείς εδώ και 20 μέρες αρθρώνετε διαρκώς. 25 μέρες.
την 25 μέρες εννοώ στη νέα φάση στην οποία έχει μπει η συζήτηση. Δηλαδή, σύνθετη ονομασία, έργα, όμως. Ναι, 25 χρόνια, σας λέω, στη νέα φάση που έχουν μπει τα πράγματα. Λέω λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έχει καν το πολιτικό σθένος να αρθρώσει αυτή τη θέση. Και θεωρείται ότι θα λύσει το πρόβλημα κύριε το οποίο δεν έλυσαν άλλοι και άλλοι. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έχει την ευκαιρία να το λύσει το συγκεκριμένο. Ναι, ο ελληνικός λαός, με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν σας πάλι γυρίσαμε στις δημοσκοπήσεις. Εμπιστεύεται τον κύριο Μητσοτάκη περισσότερο από ότι εμπιστεύεται τον κύριο Τσίπρα για να το λύσει. Δεύτερον, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της καθεστωτικής αντίληψης αριστεράς και της φιλελεύθερης αντίληψης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είμαστε βαθιά φιλελεύθεροι. Γίναμε καθεστώς. Σε δύο χρόνια γίναμε καθεστώς. Καθεστωτική αντίληψη, είπα. Η αντίληψή σας είναι, και επειδή τα ελληνικά μου μέχρι πρώτη να θεωρούν το καλά. Σας διαβεβαιώ ότι η καθεστωτική αντίληψη τη βγάζετε ακόμα και από τα αυτιά. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί τώρα και πέρα. Είναι κάπως ειρωνικό το ίδιο το καθεστώς να μιλάει για καθεστωτική αντίληψη. Λοιπόν, κύριε κλείσουμε. Εντάξει, ξέρω, κυβερνάμε εμείς, αλλά εσείς είστε το καθεστώς, κύριε Μπακογιάννη. Εσείς είστε το καθεστώς. Η ουσία της υποθέσεως είναι ότι εμείς σεβόμαστε καταρχήν και δεν κουνάμε το δάκτυλο σε κανέναν άνθρωπο που θα πάει αύριο στο συλλαλητήριο. Θεωρούμε ότι έχει απόλυτο δικαίωμα. Δεν τους ονομάζουμε ακροδεξιούς. Δεν τους ονομάζουμε χρυσαυγίτες. Δεν οποίο... θεωρούμε την Εκκλησία χρυσαυγίτη όπως το non-paper του Υπουργείου τώρα, Εξωτερικών. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε μάθημα σε κανέναν. Εκφράζουμε τη δική μας θέση. Μάθημα στην κοινοβουλευτική μας ομάδα θα πάνε πολύ στο συνεργείο. Το ερώτημα, κυρία Μπακογιάννη, είναι το εξής. Εσείς γιατί δεν θα πάτε, κύριε Μπακογιάννη? Γιατί ήμουν υπουργός εξωτερικών 3 χρόνια, διότι έχω διαπραγματευτεί 3 χρόνια και διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός εξωτερικών δεν θεωρεί ότι θα πάει σε ένα συλλαλητήριο απλώς και μόνο για να πει κάτι το οποίο είχε την ευκαιρία επί 3 χρόνια να το λέει στους, αν θέλετε, συνομιλητές του από την άλλη μεριά. Εσάς, κύριε Τζανακόπουλε. Ακούστε, κύριε Μπακογιάννη, επιτρέψτε μου μία φράση για τα συλλαλητήρια. Κύριε Τζανακόπουλε, επιτρέψτε μου μία φράση για τα συλλαλητήρια. Επιτρέψτε μου μία φράση για τα συλλαλητήρια. Εάν ξαναβγεί ο Ρουβίκονας, ακούστε με καλά, και απειλήσει. Ακούστε, κύριε Μπακογιάννη. Με αίμα, θα πάω και εγώ, κύριε Τζανακόπουλε. Και θα γελάσει ούτε σε εσά. Κύριε Μπακογιάννη, για το συλλαλητήριο, να βάλω και εγώ ένα ερώτημα, κύριε Τζανακόπουλε. Εγώ θα σας πω το εξής. Με προβληματίζει το εξής. Με προβληματίζει ότι στελέχη από τους ανεξάρτητους Έλληνες επίσης θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο αυτό. Επιτρέψτε μην το ρωτάτε για τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί στενοχωριέται και μετά δεν κερδίζει. Θέλω να πω δύο πράγματα σε σχέση με την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη προηγουμένως. Το πρώτο είναι, εμείς και κατανοούμε και σεβόμαστε τις ευαισθησίες του καθενός ο οποίος θα παρευρεθεί στο συλλαλητήριο. Αυτό το οποίο οφείλουμε όμως να υπενθυμίζουμε και διαρκώς θα το υπενθυμίζουμε είναι ότι υπάρχουν διάφορες πολιτικές δυνάμεις και διάφορα πολιτικά ρεύματα, άκρως επικίνδυνα, ακροδεξιά, εθνικιστικά, μισαλόδοξα, τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν ένα μαζικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, βασιζόμενα ακριβώς πάνω σε αυτήν την ευαισθησία του ελληνικού λαού. Και η γνώμη μου είναι ότι αυτή η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη και θα έπρεπε η κυρία Μπακογιάννη, ως φιλελεύθερη που είναι, να το έχει τουλάχιστον είτε υπονοήσει είτε πολύ περισσότερο τονίσει. Αυτό το λοιπόν, είχατε προβλέψει εσείς ότι μπορεί να συμβεί ή σας εξέπληξε όταν το είδατε να αποτυπώνεται? Το γεγονός ότι υπάρχει μια ευαισθησία σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, φυσικά και το γνωρίζαμε. Από εκεί και πέρα όμως, το θέμα είναι πώς λειτουργούν οι πολιτικές δυνάμεις και με ποια υπευθυνότητα τοποθετούνται και αν, κυρία Μπακογιάννη, θέλετε να υπονοήσετε ή να τονίσετε ότι υπάρχουν ακροδεξιές, μισαλόδοξες, εθνικιστικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν ακριβώς αυτές τις ευαισθησίες του ελληνικού λαού, πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Βλέπετε. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει, επειδή μιλήσατε για το Ρουβίκονα, εγώ δεν είμαι υπερασπιστής του Ρουβίκονα, ούτε έχω καμία διάθεση να τοποθετηθώ επί των συγκεκριμένων. Γιατί, απλά θέλω να σας πω, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Εσείς, για όλους εκείνους οι οποίοι τοποθετούνται σε σχέση με το συλλαλητήριο λέγοντας μία σφαίρα στους πολιτικούς και δύο σφαίρες στους προδότες, τι έχετε να πείτε, κύριε Μπακογιάννη? Τις έχω καταδικάσει όλες πρώτα απ' όλα. Άρα λοιπόν, γιατί αναφέρετε τον Ρουβίκονα και δεν αναφέρετε εκείνους οι οποίοι μιλάνε για μία σφαίρα στους πολιτικούς και δύο σφαίρες στους προδότες? Κύριε Τζανακόπουλε, επομένως, χρειάζεται μεγαλύτερη ηρεμία, ευαισθησία, μετριοπάθεια σε σχέση με τα στιγμή. Λοιπόν, ακούστε με όμως τώρα με προσοχή. Όταν βγήκαν οι διάφορες ομάδες αυτές στη Θεσσαλονίκη,
Εγώ τις καταδίκασα δημοσίως. Πολλές από αυτές θα είναι και στην Αθήνα. Τετράκης. Πολλές από αυτές θα είναι και στην Αθήνα. Κύριε Τζανακόπουλε, τετράκης. Έτσι. Διότι εγώ δεν λέω διαφορετικά πράγματα τη μία μέρα και διαφορετικά πράγματα Χαίρομαι. Την άλλη. Είναι βασικό χαρακτηριστικό των φιλελεύθερων νεοδημοκρατών αυτό. Τώρα, δεν είναι και παραπολύ πάω, από ό,τι φαίνεται. Να πάω τώρα στο άλλο. Όταν σήμερα παρουσιάζεται εχθές, καταρχήν από χθες ξεκίνησε, πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα ανησυχεί η αστυνομία για το συλλαλητήριο. Μετά βγαίνει ο Ρουβίκονας, ο οποίος απειλεί με αίμα. Δεν καταδικάσατε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και τρίτον, οργανώνεται αντισυγκέντρωση των αναρχό αυτονομό εξαρχιωτών, δεν ξέρω, πέστε τους εσείς όπως θέλετε, με τον άλλο τρόπο με τον οποίο συνεννοείστε. Αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Τζανακόπουλε. Ακούστε, η ελληνική αστυνομία και η ελληνική κυβέρνηση θα εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πολιτών. Εγώ σας από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν μια αίσθηση κινδύνου. Με την ίδια καθαρότητα που καταδίκασα εγώ, θα περίμενα να καταδικάσετε εσείς τον Ρουβίκονα. Τον καταδικάσατε. Γιατί αλλιώς θα απολύσω το γραφείο τύπου μου. Έχουμε κάνει δεκάδες φορές. Τι θέλετε, εμείς να βγαίνουμε να καταδικάζουμε τα post στο Facebook, κύριε Μπακογιάννη? Εσείς γιατί μου ζητήσατε να καταδικάσω post στο Facebook? Εννοείται, σας ζήτησα εγώ τώρα να καταδικάσετε. Λέω, λυπάμαι δεν μου που τώρα. Φέρνετε. Όχι, δεν σας δεν είπα να καταδικάσετε. Σας τώρα, λέω, εγώ σας μου είπα, φέρνετε ως παράδειγμα τον Ρουβίκονα, αλλά ξεχνάτε ότι και υπάρχουν σας δυνάμεις. Απάντησα, κύριε Τζανακόπουλε, με πολύ καθαρά ελληνικά, ότι εγώ οποιοδήποτε φασιστοειδές το καταδικάζω. Μάλιστα. Εσείς καταδικάζετε το δεξιό φασιστοειδές και μου γκαίνεστε στο αριστερό. Σας είπα πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται ούτε να υπερασπιστώ, ούτε να πω τίποτα. Καταδικάζετε την ανακοίνωση. Το καταδικάζω, κύριε Μπακογιάννη. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Λοιπόν. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Εγώ. Θεωρείτε ότι ως κυβέρνηση δεν θα καταδικάζαμε τον οποιονδήποτε θα καλούσε να χυθεί αίμα? Αυτό είναι γιατί τουλάχιστον. Γιατί δεν το κάνατε, κύριε Τζανακόπουλε? Το έκανα. Με σήμερα το πρωί, ευκολία, από το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, γιατί δεν το κάνατε? Να το κάνω για δεν ποιο λόγο? Δεν νιώσατε την ανάγκη να το κάνετε? Εσείς δεν νιώσατε την ανάγκη? Ωραία, να καταδικάσετε εκείνους που καλούν για σφαίρες προβλήματος? Εφόσον το έκανε, μην τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Το είπαμε, εγώ πάμε... τους καταδικάσατε. Τώρα τους καταδικάσατε. Λάθος. Και εγώ τώρα τους καταδικάζω. Ανατρέξτε στις συνεντεύξεις μου. Χθες έγινε αυτό, κύριε Μπακογιάννη. Χθες έγινε αυτό. Χθες έγινε αυτό, κύριε Μπακογιάννη. Τι ώρα το καταδίκασε ο ένας, τι ώρα το καταδίκασε ο άλλος. Παρακαλώ και να κλείσουμε. Επειδή πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, σας είπα ότι υπολογίζω περίπου μία ώρα το Σκοπιανό και μου είπατε ότι είναι πολύ. Είμαστε ήδη στα 55 λεπτά και ακόμα είμαστε στο πιανό και δεν έχουμε κλείσει όλα τα θέματα. Λοιπόν, και θα σας γυρίσει και μπούμεραγκ παρεπιπτόντως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να κλείσουμε το θέμα των Σκοπίων. Μία ώρα σας είπα. Εμείς θα το κλείσουμε, δεν μπορούμε. Το βλέπω, γιατί σας είχα πει ότι θα το πάμε για μία ώρα περίπου, το υπολογίζω. Μου είπατε ότι είναι πολύ ο χρόνος. Είμαστε στα 55 λεπτά, ακόμα δεν έχουμε συζητήσει όλα τα θέματα. Λοιπόν, δύο θέματα έχω σημειώσει ακόμα εδώ. Ο σημερινός. Ένας εκ των δύο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τις έχετε δει, δεν είναι καμιά είδηση αυτό το οποίο θα σας πω, σε παλιότερες δηλώσεις του, ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Μπακογιάννη προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό και τους ψηφοφόρους τους την περίοδο την οποία περιγράψατε νωρίτερα, πριν από το 2008. Mm. Οι δηλώσεις αυτές, όταν έρχονται από τον αντιπρόεδρο, αν θεωρείτε ότι με σήμερα ενός κόμματος, δεν σας πικραίνουν, όχι, δεν σας προβληματίζουν. Από την ώρα που ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προσεχώρησε. Σας το γεγονός όμως ότι κάποιος ο οποίος έχει εκφράσει αυτές τις θέσεις παλιότερα, σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω κάτι, κύριε Χαρίτου. Εγώ ζω 3 χρόνια μια πολιτική πραγματικότητα στην οποία συζητάω με τον κύριο Τζανακόπουλο που ήταν κάποτε στις πλατείες και φώναζε να καεί η Βουλή. Εγώ δεν έχω συζητάω... φωνάξει ποτέ τέτοιο σύνθημα, κύριε Μπακογιάννη. Καλά, με το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, με το ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φωνάξει ποτέ Ελάτε, τέτοιο σύνθημα. Συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι μας λέγανε, πώς το λένε, γερμανοτσολιάδες. Έχω ζήσει καταστάσεις οι οποίες εκφεύγουν παντελώς της όποιας πολιτικής λογικής. Mm-hmm. Έχω ακούσει ανθρώπους που τα σκίζαν τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα αυτό και τα λοιπά και μετά ψηφίζαν άλλα μνημόνια. Τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Δικαιούται λοιπόν ένας άνθρωπος να αλλάξει άποψη στην πολιτική. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν στο λαός, εξέφραζε εκείνη Μα την εποχή ο λαός και έρχεται σήμερα στη Νέα Δημοκρατία
και εκφράζει τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας. Και εκφράζει και τις προσωπικές του απόψεις κατά διαστήματα. Χαίρομαι που το λέτε ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκφράζει τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε. Εκφράζει και τις δικές του απόψεις κατά διαστήματα, όσοι έχει ως ελεύθερος βουλευτής συνταγματικά κατοχυρωμένες. Είναι αντιπρόεδρος, κύριε Μπακογιάννη, του κόμματός σας. Εντάξει, ο κυριάκος το διόρισε. Δεν εξελέγει. Εντάξει. Άρα. Άρα, αντιπρόεδρος. Μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Σαφές. Η πραγματικότητα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μία γραμμή και αν τεθεί θέμα. Καλά τώρα, εντάξει. Τρεις έχετε εσείς, είπαμε. Εμείς, μην μπερδευόμαστε. Εμείς ως κυβέρνηση έχουμε μία. Εσείς έχετε τη γραμμή. Εσείς, λοιπόν, η κυβέρνηση. Έχετε τη γραμμή του Κοντζιά, έχετε τη γραμμή του Τσακαλώτου, Τασίας Χριστοδουλοπούλου, Γαυρόγλου που λέγανε δώστε το έρημο το όνομα και τι μας νοιάζει. Το 2008. Ναι. Για το 2008 δεν μιλάμε για τον Γεωργιάδη. Δεν ήταν καν βουλευτές τότε. Δεν μιλάμε για τον Γεωργιάδη για το 8. Βλέπετε, κύριε Τσακαλώτου. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας. Δεν ήταν. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ αυτά ίδια λέω και τότε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Η διαφορά σας είναι ότι εσείς πρέπει να κάνετε 100 κολοτούμπες για να υπερασπιστείτε και το Γαυρόγλου και τον Καμένο. Δεν θέλω να είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σας διαβεβαιώ. Ευτυχώς δεν θα χρειαστεί. Θα μου επιτρέψετε, είχατε κάνει μια δήλωση παλιότερα ότι όλος ο κόσμος αποκαλεί τα Σκόπια Μακεδονία. Και εμείς, αν θυμάμαι καλά τη δήλωσή σας, συζητάμε ακόμα για το αν θα πρέπει να έχει τον όρο Μακεδονία μέσα ή όχι. Όχι, αν δεν θυμάμαι το είπα καλά έτσι τη δήλωσή σας. Με ρωτήσανε γιατί υπάρχει μία πρόταση, η οποία κατά διαστήματα έπαιξε στο Υπουργείο Εξωτερικών και η οποία έλεγε ότι εντάξει, ρε παιδιά, αφού εσείς έχετε το πρόβλημα, να μείνουν τα Σκόπια με τη συνταγματική τους ονομασία, να τους αποκαλεί όλος ο κόσμος τη συνταγματική τους ονομασία και εσείς η Ελλάδα να τους πείτε. Και εκεί χρησιμοποίησα τη λέξη φούφτους που έχει γίνει χαμός. Να τους πείτε βαρδαρία, βαλκανική δημοκρατία, οτιδήποτε και ούτε κάτω ούτε ζημιά. Και απάντησα, γιατί είχε αφήσει να εννοηθεί κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ότι αυτό κάποτε είχε γίνει σοβαρή συζήτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και είπα ότι εγώ, από τα χαρτιά που έχω δει στο Υπουργείο Εξωτερικών, τουλάχιστον μέχρι την ημέρα που ήμουνα, κανείς Έλληνας υπουργός δεν συζήτησε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, ποιο να το ξαναπώ, εμείς να τους λέμε Τζανακόπουλους και όλος ο υπόλοιπος κόσμος να τους λέει Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μην παίρνετε και όρκο, κύριε Μπακογιάννη. Άρα στο παρελθόν δεν είχε συζητηθεί. Μην παίρνετε και όρκο. Ο όρος Μακεδονία. Δεν παίρνω λέω από αυτά που εγώ είδα. Έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, να το κλείσουμε. Με αυτή την έννοια να το κλείσουμε, είπα, δηλαδή, να το κλείσουμε εδώ. Τους. Θα πάω στον κύριο Τζανακόπουλο. Τελευταίο ερώτημα στην ενότητα αυτή των Σκοπίων. Η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες λίγο πολύ. Τη σχολιάσατε πριν. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος, ωστόσο, έχει μια έντονη αντιπαράθεση με τον κύριο Παπαδημούλη. Μίλησε σήμερα το πρωί στον Νίκο Στραβελάκη, στο Real FM. Χρησιμοποίησε βαρύς χαρακτηρισμούς για τον κύριο Παπαδημούλη. Και εκτός αυτού, αυτό που είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του ήταν ότι είναι κάτι που θα το δείξει ο χρόνος το τι θα σημάνει η επόμενη μέρα για τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ εφόσον υπάρχει η Μακεδονία μέσα στον όρο. Τα πάντα ο χρόνος θα δείχνει, κύριε Χαρίτου. Σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του. Άρα ούτε εκεί υπάρχει μια συνέχεια στην κοινοβουλευτική όχι, ομάδα. Όχι, θα σας πω, θα σας πω. Μην προτρέχουμε. Είναι προφανές ότι δεν με βρίσκουν σύμφωνο και οι χαρακτηρισμοί του κυρίου Καμένου. Πολύ περισσότερο αυτό που έχω να πω είναι ότι ο καθένας κρίνεται για τη δημόσια παρουσία του και για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται και εκφράζεται. Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων τη Δευτέρα μετά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής του ομάδας έκανε μια σαφέστατη πολιτική δήλωση στην οποία είπε ότι δεν υπάρχει θέμα συνοχής κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα της κυβέρνησης, με την έννοια ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, που προέρχεται από δύο κόμματα με εντελώς διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις, έχει βάλει έναν και σαφή συγκεκριμένο στόχο. Να οδηγήσει τη χώρα έξω από τα μνημόνια μετά από μια δύσκολη οκταετία. Ακριβώς αυτός ο στόχος, λοιπόν, είναι που συνέχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και στη βάση αυτού του στόχου πορευόμαστε. Τα συλλαλητήρια. Ο τρόπος της συζήτησης με το πώς ξεκίνησε οι δημόσιες τοποθετήσεις από τους ανεξάρτητους Έλληνες, από τα στελέχη, το ότι δεν ήταν σαφές πού θα πάει το πράγμα.
ήταν κάτι που έφερε στο μυαλό τις εκλογές, αληθεύει αυτό που είπε ο κύριος Λεβέντης βγαίνοντας από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό? Το έχουμε διαψεύσει κατηγορηματικά. Ποτέ δεν υπήρξε οποιαδήποτε σκέψη για εκλογές στην παρούσα φάση. Ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια τελική διαπραγμάτευση για την έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018. Και αυτό είναι και αυτή είναι και η κύρια προτεραιότητα στη βάση της οποίας κάνουμε τον πολιτικό μας σχεδιασμό, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο κύριος Καμένος, όπως προκύπτει από τη δήλωσή του τη Δευτέρα. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι εκλογές. Χρειαζόμαστε σταθερότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το χρέος, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για την έξοδο από το πρόγραμμα και να μπορέσουμε να δρέψουμε τους καρπούς μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας η οποία έχει γίνει τα τρία τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο μου, γιατί ρωτάτε? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από την καθαρότητα των τοποθετήσεων του κυρίου Καμένου προχθές, οποιοδήποτε τον άκουγε κατάλαβε ότι ανάμεσα στην ψυχή του και τη Μακεδονία και την καρέκλα, ο κύριος Καμένος θα δώσει τη μάχη της καρέκλας. Γιατί δεν το λέτε αυτό, βοήθεια. Γιατί επιμένετε, κύριε Μπαγκογιάννη? Μα διότι η κυβέρνηση αυτή έχει ένα συγκεκριμένο. Τίποτα δεν είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, είναι πρωτοφανές. Η κυβέρνηση αυτή έχει το στόχο να οδηγήσει τη χώρα εκτός μνημονίων. Δεν καταλαβαίνω γιατί σας προβληματίζει αυτό. Μήπως θέλετε κι άλλο? Θέλετε κι άλλο μνημόνιο? Αυτό είναι το θέμα. Εσείς το φέρατε το αχρίαστο ετήριο. Μην ανοίγετε το στόμα σας γι' αυτό. Ελάτε τώρα. Μην ανοίγετε τώρα μετά το βαρουφάκι. Ξεκίνησα 12 η ώρα το βράδυ να πω ότι με μηδενικά διαθέσιμα στα ταμεία, κυρία Μπακογιάννη, θα μας βγάζετε από το μνημόνιο το 14. Θα μας βγάζετε από το μνημόνιο. Μα 100% παλεύετε για να φτάσετε. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ακριβώς αυτό στο μνημόνιο. Για να το πω ευγενικά. Την περίφημη Κολοτούμπα, βλέπετε ότι το άγχος ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, όπως είπατε, με διαφορετικές προσλαμβάνουσες αξίες, αυτές οι πολιτικές δυνάμεις για ένα μείζον εθνικό θέμα έχουν μοναδικό κριτήριο το πώς θα παραμείνουν στην καρέκλα. Όχι, να μην επιστρέψει το καθεστώς σας, κύριε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μικρή διαφημιστική διακοπή. Σε τρία λεπτά από τώρα θα είμαστε και πάλι μαζί και θα επιστρέψουμε ακριβώς με αυτό το θέμα, την οικονομία, το μνημόνιο, τον Αύγουστο που μας έρχεται, την αξιολόγηση που βρίσκεται μπροστά. Σε πολύ λίγο από τώρα, και από τώρα μαζί. Λοιπόν, focus μέρος δεύτερον. Εδώ στο στούντιο μαζί μου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Υπουργός Επικρατείας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, και Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής και πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Το μνημόνιο αναφέρατε κλείνοντας το πρώτο μέρος. Στο μνημόνιο θα πάμε. Δεν την παρακολούθησα, διάβασα κάποια αποσπάσματα τη συνέντευξη του κυρίου Τσακαλώτου απόψε, ο οποίος για πρώτη φορά είδα ότι, εάν έχει αποτυπωθεί καλά η απομαγνητοφώνηση, ενώ μέχρι τώρα μίλαγε για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο τον Αύγουστο που μας έρχεται, αρκετά καθαρή ήταν ο όρος που χρησιμοποίησε απόψε. Έχει αλλάξει κάτι? Χαρίτο, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει την τρίτη αξιολόγηση. Περνάμε στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει αυτό που ονομάζεται μεταπρογραμματική εποπτεία της χώρας. Το ακριβές καθεστώς μένει να προσδιοριστεί στη διάρκεια ακριβώς αυτών των τελικών διαπραγματεύσεων, και φυσικά υπάρχει η διαπραγμάτευση για το χρέος. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που αντανακλάται και στην πορεία των ελληνικών ομολόγων είναι ότι από το Σεπτέμβριο του 2018 η χώρα θα έχει τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτεί το χρέος της χωρίς καμία στήριξη. Το αρκετά καθαρή έξοδος, αν μου επιτρέπετε, πιθανότατα διερμηνεύεται ως εξής, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα επιστρέψουμε στην κατάσταση πρώτου 2009, όταν δεν υπήρχε καμία απολύτως εποπτεία επί της ελληνικής οικονομίας. Ο κύριος Τσακαλώτος ξεκαθάρισε κάτι πάρα πολύ σαφές. Στην φάση των μνημονιακών προγραμμάτων είχαμε και επιτήρηση επί των στόχων, αλλά και επιτήρηση επί των μέσων
για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στην φάση μετά το τέλος του προγράμματος, προφανώς δεσμευόμαστε από συγκεκριμένους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων, στόχους που σχετίζονται και με το European Semester, αλλά ο τρόπος επίτευξης αυτών των στόχων θα εναπόκειται πλέον στην ελληνική κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θέλει να πει ο κ. Τσακαλώτος είναι ότι βεβαίως θα υπάρχει ένα είδος εποπτείας, αυτό δεν το έχει κρύψει ποτέ κανένας, ούτε το αμφισβητεί κανένας. Εποπτεία είχαν και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία και η Κύπρος. Όλες οι χώρες δηλαδή οι οποίες βγήκαν από προγράμματα δημοσιονομικής και διαρθρωτικής προσαρμογής. Από εκεί και πέρα όμως αυξάνονται σε κάθε περίπτωση τα πεδία ελευθερίας για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής, δηλαδή για την επιλογή των μέσων προς επίτευξη των στόχων. Το γεγονός ότι στην τοποθέτηση του κυρίου Κοστέλο γίνεται αναφορά για μια ισχυρή εποπτεία της χώρας για τα επόμενα 10 χρόνια δεν διαφοροποιεί αυτό το οποίο εσείς αναφέρετε ως αρκετά καθαρή έξοδο από το μνημόνιο. Εποπτεία της χώρας, κύριε Χαρίτο, θα υπάρχει όσο η χώρα θα βρίσκεται σε μεταπρογραμματική κατάσταση και από εκεί και πέρα θα υπάρχει στη βάση των κανόνων που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος, δηλαδή να ολοκληρώσουμε την φάση των μνημονίων, να περάσουμε από την επιτήρηση μέσων και στόχων στην επιτήρηση στόχων. Mm-hmm. Δεν θα το θέσω σε εσάς το ερώτημα, στην κυρία Μπακογιάννη θα το θέσω το επόμενο. Έχει να κάνει με τον κύριο Βίζερ και το θέτω στην κυρία Μπακογιάννη γιατί εικάζω τον τρόπο με τον οποίο θα το απαντήσει, οπότε σε εσάς θα γυρίσει το ερώτημα εκ των πραγμάτων. Μιλώντας ο κύριος Βίζερ, ο επικεφαλής του Euro Working Group, αναφέρθηκε στις σχέσεις που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια με την ελληνική κυβέρνηση. Εξήρε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης, σε σχέση με το πώς εφάρμοσε τις δεσμεύσεις. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, εγώ δεν τον αδικώ τον κύριο Βίζα. Δίκιο έχει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ψηφίστηκαν, τα οποία η κυβέρνηση, ας πούμε, μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορούσε να τα ψηφίσει. Παραδείγματος χάρη το υπερταμείο. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εμένα που έχω ψηφίσει όλα τα μνημόνια, έτσι, ακόμα και το μνημόνιο το οποίο με διέγραψε, θα μου ήταν αδύνατο να ψηφίσω το υπερταμείο. Δηλαδή το να δώσω το σύνολο της περιουσίας της χώρας μου για 99 χρόνια σε ένα υπερταμείο το οποίο θα διοικείται από ξένους, δεν θα το έδινα που να με κρέμαγες ανάποδα. Δεν είναι πραγματικό. Άρα ναι. Είναι, η πραγματικότητα είναι απόλυτη. Δεν είναι πραγματικό αυτό, κύριε Μπακογιάννη, και το γνωρίζετε. Τώρα, αν θα το ψήφιζα εγώ ή όχι, επιτρέψτε μου να έχω άποψη. Αφήστε τώρα, αν θα το ψηφίζατε, ναι. Αυτό το οποίο περιγράφεται ως υπερταμείο δεν είναι πραγματικό. Αυτό που περιγράφω ως υπερταμείο είναι απόλυτη πραγματικότητα. Είναι απόλυτα έτσι. Δεν μπορούμε και να διαφωνούμε επί των γεγονότων. Διαφωνούμε επί των προσεγγίσεων, όχι επί των γεγονότων. Το γεγονός είναι αυτό, κύριε Τζανακόπουλε. Το γεγονός είναι ότι έχουμε ένα υπερταμείο το οποίο αντί να ιδιωτικοποιεί, σκοπεύει να αξιοποιήσει την ελληνική δημόσια περιουσία. Έτσι τα λένε αυτά. Λοιπόν, ακόμα και την αξιοποίηση λοιπόν της ελληνικής περιουσίας, ναι, της περιουσίας του ελληνικού κράτους, όλης της περιουσίας για 99 χρόνια, η αξιοποίηση συμπεριλαμβάνει και πώληση και διάθεση κατά το δοκούν και αξιοποίηση κατά το δοκούν. Εγώ λοιπόν δεν θα το έλεγα, το έδινα ποτέ. Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό του υπερταμείου. Ο κύριος Βίζερ, ότι ο κύριος Βίζερ πάντως δεν βάζει ένα θέμα. Όχι, υπάρχουν πολλά. Αυτό που είπε είναι ότι καμία κυβέρνηση δεν ενστερνίστηκε τα προγράμματα διάσωσης με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε τώρα, κύριε, δεν το είπε ποτέ αυτό, κύριε. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Βίζερ απολύτως. Δεν ισχύει και δεν το είπε ποτέ. Να προχωρήσω όμως, κύριε Χαρίτο, στο δεύτερο το οποίο, γιατί είπε κάτι ο κύριος Τζανακόπουλος. Έχω λάθος τη δήλωση μπροστά μου. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βίζερ είναι ότι τον τελευταίο χρόνο υπάρχει μια πολύ καλύτερη συνεργασία μεταξύ θεσμών και κυβέρνησης. Αυτός ο τελευταίος χρόνος προσδιορίζεται από την αλλαγή στάσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο κύριος Βίζερ. Επιτρέψτε μου, κυρία Μπακογιάννη. Ναι, εντάξει, απλά επειδή αφορά την ελληνική κυβέρνηση, κύριε Χαρίτο. Ναι, μα την αφορά ελληνική κυβέρνηση. Αφορά, γιατί ναι. Στην ελληνική κυβέρνηση κάνουμε κριτική, κύριε Τζανακόπουλο. Δεν κάνουμε αλλού κριτική. Όχι, δεν μιλάω για κριτική. Μιλάω ότι για τον κύριο Βίζερ και νομίζω ότι το ερώτημα αυτό θα έπρεπε να έχει απευθυνθεί καλύτερα σε μένα. Ναι. Το ερώτημα έτσι κι αλλιώς εσάς θα επιστρέψει. Καλά, είπαμε, είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν κάνετε εσείς την εκπομπή. Όχι. Είπαμε. Έχει ελευθερία ο κύριος Χαρίτος να ρωτάει ελευθέρως ακόμα σήμερα στην ΕΡΤ. Υπάρχει αυτό. Θα μου επιτρέψετε, αλλά εξ αρχής έχω πει το ερώτημα, γνωρίζοντας τον τρόπο, εικάζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσετε, εκεί θα επιστρέψει. Εμείς δεν την κλείνουμε, κύριε Μπακογιάννη. Λάθος μας ήταν, κύριε Τζανακόπουλο, το έχω πει πολλές φορές.
Λοιπόν, μην το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Μην το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Και τότε το έλεγα όμως εγώ. Πάμε, κύριε Μπακογιάννη. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συνέχεια. Επί της ουσίας, ρωτήσατε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Οι διάφορες φράσεις, τις οποίες χρησιμοποιεί ο κύριος Τσακαλώτος, έχουν ενδιαφέρον. Το ένα, τη μία φορά είναι καθαρή έξοδος, την άλλη φορά είναι, πώς την είπατε τώρα, λίγο αρκετά καθαρή έξοδος. Ο κύριος Ντάισεμπλουμ έχει μιλήσει. Την άλλη φορά είναι αυτοδύναμη έξοδος κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι τα μνημόνια σταματάνε. Τι σταματάει? Σταματάει η προγραμματική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και δανειστών. Δεν θα υπάρχουν πλέον χρήματα τα οποία να δίνουν οι δανειστές. Θα υπάρξει όμως μια αυξημένη σε σχέση με την Πορτογαλία, την Κύπρο, εποπτεία. Το λένε urbi et orbi όλοι. Μάλιστα το εξηγούν γιατί η Ελλάδα πήρε παραπάνω λεφτά από τους άλλους κτλ. Το λέει και ο κύριος Μάρη, το είπε. Θα υπάρξει μια πάρα πολύ αυστηρή εποπτεία. Ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που η κυβέρνησή της έχει δεσμευτεί για μέτρα μετά το τέλος του προγράμματος. Δηλαδή υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση, πάλι αυτά δεν θα τα υπογράφαμε εμείς, κύριε Χαριτό, λυπάμαι πάρα πολύ. Δίκιο πάλι έχει ο κύριος Βίζα. Δεν θα υπογράφαμε εμείς ότι θα μειώσουμε τις συντάξεις, τις κύριες συντάξεις μεσοσταθμικά 18% μετά το τέλος του προγράμματος. Δεν θα υπογράφαμε εμείς που φώναζε ο καημένος ο κ. Τσακαλώτος ότι θα παραιτηθεί στη Βουλή εάν μειωνόταν το αφορολόγητο, και υπογράφει ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο μετά το τέλος του προγράμματος. Και βεβαίως δεν σας μιλάω για τα πλεονάσματα, για τα οποία ούτως ή άλλως, κατά τη γνώμη μου, κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Η ελληνική οικονομία δεν το αντέχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι θα βγει από το μνημόνιο. Το κακό είναι ότι θα βγει από τα λεπτά του μνημονίου, αλλά θα υπάρξει περισσότερη λιτότητα από αυτή την οποία ζούμε τώρα, μετά από εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Λόγω των δύο μέτρων αυτών που σας είπα. Επιστρέφουμε ένα σχόλιο σε αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, ότι δεν θα ψήφιζε ποτέ. Είπατε ότι ψηφίσατε το πρώτο μνημόνιο. Κάνω λάθος? Βεβαίως. Το πρώτο μνημόνιο, κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε ότι προέβλεπε από το 2010. Την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις από το 2015 και μετά. Είχατε ψηφίσει από το 2010 κάτι το οποίο θα ερχόταν προς εφαρμογή. Δεν τις εξαλείψατε τις επικουρικές συντάξεις? Όχι, δεν τις εξαλείψαμε. Όχι, όχι. Μου είπατε ότι εσείς δεν θα αφήσετε τώρα τι θα κάνετε. Τις εξαφανίσατε τώρα εμένα τα λέτε αυτά. Εγώ σας λέω εσείς θα το σχίζατε. Σας κάνω μία παρατήρηση. Το 2010 ψηφίσατε για μέτρο το οποίο θα εφαρμοζόταν το 2015. Επομένως αυτά τα περί εγώ δεν θα ψήφιζα ποτέ για κάτι το οποίο θα εφαρμοζόταν μετά το τέλος του μνημονίου κτλ. Αφήστε τα να μιλήσουμε επί της ουσίας. Και η ουσία λέει το εξής. Επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα κυρία Μπακογιάννη. Όχι, εντάξει, λοιπόν, πέστε τα. Επιτρέψτε μου τώρα. Ο κύριος Βίζα, πρέπει να σας πω, επειδή ξεκινήσαμε από αυτό, έχει και μια ιδιοτέλεια. Θέλει να παρουσιάσει και την δική του προσωπική εργασία ως επιτυχημένη, ως πρόεδρος του Euro Working Group. Επομένως, θα διάβαζα την δική του δήλωση με μια αρκετή δόση δυσπιστίας. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το εξής, κύριε Χαρίτο. Αυτό έχει υποθεί. Η δήλωση είναι πραγματική, δεν είναι Η δήλωση την οποία είδα εγώ είναι ότι τον τελευταίο χρόνο υπάρχει μία πολύ καλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα. Αυτό το οποίο οφείλω να σας πω είναι ότι αυτόν τον τελευταίο ένα χρόνο πράγματι, και είναι λίγο λιγότερο, υπάρχει καλύτερη συνεργασία, διότι ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποχώρησε από μια σειρά εξαιρετικά απεσιόδοξες προβλέψεις τις οποίες έκανε, και αυτό οδήγησε και την τρίτη αξιολόγηση στο να κλείσει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, διότι ξέρετε πάντοτε το πρόβλημα για τις αξιολογήσεις ήταν το δημοσιονομικό. Αυτή τη στιγμή δεν προέκυψε δημοσιονομικό ζήτημα για το 2018, γι' αυτό το λόγο ολοκληρώθηκε και η τρίτη αξιολόγηση εντός χρόνου. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δημοσιονομικό πρόβλημα και στην δεύτερη αξιολόγηση αλλά και στην πρώτη αξιολόγηση, ο μοναδικός ο θεσμός ο οποίος το έθετε ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επομένως έτσι εξηγείται και η καλύτερη συνεργασία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και θεσμών. Να πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Άρα σε σχέση με αυτά. Αλλά εσεί κόβετε τις συντάξεις και μειώνετε το αφορολόγητο, όχι επειδή σας το είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Προφανώς γι' αυτό το κάναμε. Οικειοθελώς το κάναμε. Όχι, καθόλου.
Αυτό σα είπα. Μιλάτε για τη δεύτερη αξιολόγηση. Δεν σα είπε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να το κάνετε. Αυτό έγινε στη δεύτερη αξιολόγηση. Μόλι το κάνατε, είναι ευχαριστημένο το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Αν του λέγατε όχι, όχι κύριε Μπακογιάννη. Όχι, κύριε Μπακογιάννη. Για την πρόβλεψή του για το 2018. Όταν μου πείτε ναι σε κάτι, κύριε Τζανακόπουλε, ευχαριστημένη θα είμαι. Στο όχι θα έχω πρόβλημα. Ακούστε, κύριε Μπακογιάννη, το 2018 το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο είχε προβλέψει οι οποίε έφεραν το πρωτογενέ πλεόνασμα στο 1,5%. Αυτή τη στιγμή αναθεώρησε τι προβλέψει του προ τα πάνω χωρί τι περικοπέ τη. Τις οποίες αναφέρεστε, οι οποίες θα προκύψουν το 2019 και το 2020. Αλλά αφήστε να δούμε πώς θα προχωρήσει και η διαπραγμάτευση για να δούμε και αυτά τα ζητήματα. Σας λέω λοιπόν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε ένα βήμα πίσω σε σχέση με τις δημοσιονομικές του προβλέψεις για το 2018 και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην τρίτη αξιολόγηση. Μην μπλέκετε διαφορετικά ζητήματα. Έχετε καλύτερη γνώση από αυτή την οποία παρουσιάζετε. Λύστε μου μία πορεία του απλού θνητού. Δηλαδή, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν ήταν ευχαριστημένο με τις προβλέψεις του, θα είχε εξαφανίσει τελείως τις συντάξεις, θα τις είχε κόψει τελείως. Αυτό το οποίο σας λέω. Αυτό είναι θέλετε ότι... να μου πείτε. Όχι, δεν θέλω καθόλου να σας πω αυτό. Και όχι, νομίζω, γιατί ότι... Δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είμαι απολύτως κατανοητός. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτή τη στιγμή, μετά και τις πιέσεις τις οποίες δέχτηκε και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την ελληνική κυβέρνηση, αναθεώρησε προς τα πάνω τις δημοσιονομικές του προβλέψεις για το 2018 και σας υποχρέωσε να κόψετε τις συντάξεις. Δεν και να μειώσετε το φορολόγιο. Σας αδικεί. Σας αδικεί το σχόλιο. Σας αδικεί. Μιλάτε για το 2019. Σας αδικεί το σχόλιο. Λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, εσείς τα υπογράψατε. Δεν τα υπέγραψα εγώ. Ολοκληρώστε. Να επιστρέψουμε λοιπόν. Αυτό το οποίο έχω να σας πω εγώ είναι το εξής. Ότι η κυρία Μπακογιάννη των 65 δισεκατομμυρίων μέτρων έρχεται αυτή τη στιγμή. 65 δισεκατομμύρια μέτρα τα οποία οδήγησαν το 2014 τη χώρα να μην μπορεί να επιτύχει τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων που η ίδια η κυβέρνηση την οποία υπηρέτησε είχε συμφωνήσει, δηλαδή το 1,5% για το 2014 και το 3% για το 2015, να κάνει κριτική σήμερα σε σχέση με την πολύ ηπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή η οποία συμφωνήθηκε από εκείνη την καταστροφική διαπραγμάτευση του 2015. Επίσης, ακούω την κυρία Μπακογιάννη με έκπληξη. Ναι, βεβαίως. Του Βαρουφάκη, δηλαδή. Ακούω λοιπόν με πολύ μεγάλη έκπληξη την κυρία Μπακογιάννη να κάνει κριτική για τα πρωτογενή πλεονάσματα που έχει συμφωνήσει αυτή η κυβέρνηση, τη στιγμή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ήταν η δική της κυβέρνηση που είχε υπογράψει πρωτογενή πλεονάσματα, επιτρέψτε μου κύριε Χαρίτο, δεν είναι μάλιστα, 4,5% μέχρι το 2018 και 4% μέσο όρο μέχρι το 2031. Επομένως, κυρία Μπακογιάννη, εγώ σε αυτή τη συζήτηση, αν ήμουν στη θέση σας, θα κράταγα μικρότερο καλάθι, πιο μετριοπαθή στάση και θα άκουγα με μεγαλύτερη προσοχή το συνομιλητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή σας, αλλά μήπως μπορώ να σας θυμίσω ποιοι ήταν οι ρυθμοί ανάπτυξης και ότι είσαστε η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη 0,7% που αναθεωρείτε το ρυθμό ανάπτυξης προς τα κάτω. Γιατί... Εσείς σε μια εποχή που όλη η Ευρώπη αναθεωρείται προς τα πάνω. Αυτό έχει να κάνει. Έχετε καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί ο απλός πολίτης, κύριε Τζανακόπουλε. Το μέγεθος της ζημιάς των 65 δισεκατομμυρίων που μέτρων που εσείς οι ίδια ψηφίσατε, ξέρετε ποιο ήταν στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε. Γνωρίζετε ότι σήμερα έχουμε τα καλύτερα θεμελιώδη νούμερα μετά από μια ολόκληρη δεκαετία. Αυτό δεν είναι τέλεια. Εδώ γίνεται μια σοβαρότατη προσπάθεια για να διορθώσουμε αυτά τα οποία δημιούργησε ως προβλήματα της ελληνικής οικονομίας το καθεστώς που με συνέπεια υπηρετήσατε για μια τουλάχιστον 25 ετία, κυρία Μπακογιάννη. Τα δικά σας, τις δικές σας φωτιές δίνουμε, κυρία Μπακογιάννη. Τις δικές σας φωτιές δίνουμε, κυρία Μπακογιάννη. Εντάξει, κύριε Τζανακόπουλε. Καταρχήν είναι εξαιρετικά προσβλητικό να μιλάτε για καθεστώς. Καθεστώς ήσασταν, κύριε Μπακογιάννη. Εάν. Εντάξει, μπορείτε να προσβάλλετε το ελευθέρω. Σας επιστρέφω την προσβολή. Εσείς μιλάτε, εσείς με άνεση μιλάτε για Καραγκιουζουλίκια. Εγώ με την ίδια για άνεση μιλώ για ένα καθεστώς. Μιλήσατε και για Καραγκιουζουλίκια. Βεβαίως. Ήσασταν ένα βεβαίως πολιτικό καθεστώς λοιπόν, το οποίο έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού το 2010. Δεν ήταν μέσα στην προθέση μου να σε εκνευρίσω νυχτιάτικα. Παρά τα αυτά, αυτό το οποίο με θυμώνει, κυρία Μπακογιάννη, είναι να αυτά τα οποία θυμώνει, έκανε είναι το καθεστώς σας. Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι ψύχρεμος. Μη θυμώνει. Είμαι ψύχρεμος, αλλά δεν μπορώ και την ίδια στιγμή. Στην τηλεόραση δεν βοηθάει να εκνευρίζεστε. Τα μαθήματά σας μπορείτε να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Πάμε, κυρία Μπακογιάννη, μας πιέζει ο χρόνος. Λοιπόν, επί της ουσίας σήμερα αυτό το οποίο βιώνει ο ελληνικός λαός είναι μια απίστευτη υπερφορολόγηση.
Έχουν φτάσει ληξιπρόθεσμες οφειλές, κύριε Χαρίτο, σήμερα δημοσιευτήκανε, προστέθηκε άλλο 1,4 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 1,1 δισεκατομμύριο προέρχεται από αδυναμία πληρωμής φόρων, ένφια και όλων των υπόλοιπων φόρων. Υπάρχει τον βάλατε, έξω, τον εμείς τον βάλαμε και εμείς τον μειώσαμε και εσείς τον αυξήσατε. Πού τον μειώσατε τον ένφια? Ποτέ δεν μειώσατε τον ένφια. Η κυβέρνηση 2,65 δις, τον έβαλε. 2,65 δις ήταν 2,65 δις. Ξεκαθάρισε ότι μειώνεται. Και πότε εσείς μειώνεται? Το 15 πώς που το ξεκαθάρισε ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, ότι μειώνεται τώρα, τη στιγμή? Να φτάσω τώρα να σας εξηγώ τα αυτονόητα, δεν λυπάμαι. Αλλά θα σας πω κάτι, κάνετε λάθος. Και σήμερα κάνετε λάθος. Και σας το λέω καλοπίστως, όσο μπορείτε να το πιστέψετε αυτό. Η αύξηση της φορολογίας, κύριε Τζανακόπουλε, οδηγεί σε αδυναμία εισπράξεων. Πώς θα φτάνατε το 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα, πώς θα το φτάνατε, κύριε Μπακογιάννη? Αφήστε με να σας πω. Όταν μειώθηκε ο φόρος στην εστίαση, κύριε Τζανακόπουλε, τα έσοδα από το φόρο της εστίασης ήταν περισσότερα από ό,τι είναι σήμερα, που είναι 10 μονάδες απάνω. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, κύριε Χαρίτο, σε σχέση με αυτό. Όταν ανέβηκε ο φόρος πετρελαίου, τα έσοδα ήταν λιγότερα. Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Ναι, λοιπόν, δεν πειράζει. Κύριε Χαρίτο, ακούστε. Να το πω. Ο φόρος, για να το συνειδητοποιήσετε, στην εστίαση, ότι οι Έλληνες δεν αντέχουν φόρος, άλλο τη δόφη του φόρου. Κύριε Μπακογιάννη, μια συνολική απάντηση, κύριε Τζανακόπουλε, στα όσα υπόθηκαν, παρακαλώ, για να φύγουμε παρακάτω. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω εγώ είναι το εξής. Ο φόρος στην εστίαση, ο οποίος μειώθηκε το 2014 με μονομερή ενέργεια από την κυβέρνηση Σαμαρά, ήταν στο πλαίσιο μιας προεκλογικής στρατηγικής, την οποία ο κύριος Σαμαράς είχε αποφασίσει ήδη από το Μάιο του 2014. Αυτό οδήγησε τότε την Τρόικα να πει ότι το πρόγραμμα είναι irretrievably out of track, δηλαδή έχει πέσει στα βράχια. Και αυτό ήταν ακριβώς. Ο φόρος εστίασης με τα περισσότερα έσοδα τους έκανε να είναι out of track. Επιτρέψτε μου να σας πω. Μα είναι σοβαρά αυτό, πράγματα αυτά που μου λέτε. Να σας πω κάτι την ιστορία, λέω. Άμα θέλετε, μπορείτε να αναπτύξετε. Μα όταν έχει περισσότερα έσοδα, τα έσοδα ενδιαφέρουν την Τρόικα. Δεν ενδιαφέρει να ενδιαφέρει. Μπορείτε να ανατρέξετε στα ίδια τα κείμενα της περιόδου και να δείτε την πραγματικότητα την οποία σας περιγράφω τώρα. Μπορεί να μην τα θυμάστε καλά. Ίσως αποτελεί απόθυση. Ωστόσο, πιστέψτε με ότι είναι απολύτως ακριβή αυτά τα οποία σας λέω. Αρνούμε να δεχτώ, λοιπόν, τον παραλογισμό. Όταν έχω περισσότερα τώρα, έσοδα, η Τρόικα είναι πανευτυχής. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω, λοιπόν, κύριε Χαρίτο, είναι ότι έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε μια υπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία περνάει καλά. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην οποία μπήκαμε υπό τις γνωστές συνθήκες του καλοκαιριού του 2015 και σιγά σιγά καταφέρνουμε λιθαράκι-λιθαράκι να βελτιώσουμε την πραγματικότητα. Κύριε Μπακογιάννη, παρακαλώ, δεν έχουμε μέσω της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, στην οποία και εσείς συμφωνούσατε, κύριε Μπακογιάννη. Ένα ερώτημα. Επομένως, έχω ένα ερώτημα ακόμα για την οικονομία. Το ζήτημα, λοιπόν, είναι να δούμε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία ανακάμπτουν. Έχουμε εξαιρετικά θετικές εικόνες και μελέτες, οι οποίες μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αποκαθίσταται σιγά σιγά η εμπιστοσύνη. Και από εκεί και πέρα, την ίδια στιγμή έχουμε ήδη πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις κοινωνικές συνέπειες του μνημονίου και στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε. Αυτό μένει να το δούμε πώς αποτυπώνεται και στις αγορές. Μεγάλη κουβέντα γίνεται για το πότε βγαίνουμε στις αγορές, για το ΤΕΤΕΣ ομόλογο το οποίο αναμένεται να διακινηθεί. Υπό ποιες προϋποθέσεις και πότε το περιμένουμε αυτό, τις επόμενες μέρες? Από το Υπουργείο Οικονομικών έχει υποθεί ότι μετά το τέλος της τρίτης αξιολόγησης θα υπάρξει μια νέα έξοδος στις αγορές. Τώρα, περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο δεν μπορώ να σας πω. Αυτά είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι οποίοι όταν χρειαστεί θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ανακοινώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε στο τελευταίο κομμάτι της κουβέντας αυτής. Δεν έχουμε τον χρόνο για την κυρία Μπακογιάννη. Είμαστε ήδη εκτός και λίγο εκτός Μαξίμου να καταλαβαίνει τι πραγματικά γίνεται στην κοινωνία. Και αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στην κοινωνία. Πάρτε την έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τι γίνεται στα πραγματικά νούμερα, κύριε Τζανακόπουλε. Φαντάζομαι το επόμενο θέμα θα σας φέρει πιο κοντά και τους δύο σε θέμα απόψεων και προσεγγίσεων. Πάμε στην Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία το τελευταίο διάστημα, εντάξει, δεν είναι καινούριο ως αντίδραση, ως στάση. Ωστόσο, η προκλητικότητα
νιώθει κανείς ότι κορυφώνεται βλέποντας τις δηλώσεις, βλέποντας τις παραβάσεις, τις παραβιάσεις οι οποίες βρίσκονται σχεδόν καθημερινά σε εξέλιξη στο Αιγαίο. Σύμβουλος του Ταϊπ Ερντογάν σήμερα τοποθετήθηκε για τα ίμια, κάνοντας δηλώσεις οι οποίες μόνο ως ακραίες μπορούν να χαρακτηριστούν. Όποιο ελληνικό πόδι πατήσει εκεί θα το κόψουμε. Πώς τα προσεγγίζετε όλα αυτά, πώς τα παρακολουθείτε, με αγωνία, με άγχος, ή τα εντάσσετε σε μια δεδομένη αντίδραση της Τουρκίας από την περίοδο της έλευσης των 8 εδώ και έπειτα? Νομίζω ότι η Τουρκία βιώνει μια περίοδο παρατεταμένης εσωτερικής κρίσης. Έχει μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα. Από τη δική μας πλευρά η λογική είναι ότι με αποφασιστικότητα προστατεύουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Από την άλλη μεριά όμως επιδιώκουμε και διαρκείς ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Στην επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Τσίπρα συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, να ακολουθήσουμε ακριβώς αυτή την διπλωματική πολιτική οδό. Εφόσον η Τουρκία όμως επιμένει σε μια λογική προκλητικότητας, επιθετικότητας και ρητορικής η οποία δεν συνάδει με τις φιλικές σχέσεις των δύο χωρών, τότε θα πρέπει και εμείς να επανεξετάσουμε τη στάση μας. Η Τουρκία είναι έκρηθμη. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη νευρικότητα και για τα εσωτερικά θέματα και για τα εξωτερικά θέματα. Θεωρώ ότι η επίσκεψη Ερντογάν δεν έφερε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Η άποψή μου είναι ότι έπρεπε να ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένη για να φτάσει σε αυτό το συμβολισμό, δηλαδή του Προέδρου, ο οποίος έρχεται μετά από 60 χρόνια. Άρα δεν θα έπρεπε να έχει γίνει καν αυτό, λέτε? Θα έπρεπε να ήταν καλύτερα προετοιμασμένη ή να γίνει σε ένα άλλο timing. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση να φέρει τον Τούρκο Πρόεδρο μετά από τόσα χρόνια στη διπλωματική διάλεκτο, έτσι, την οποία εσείς ξέρετε. Είναι, πάντοτε έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ερντογάν έχει έρθει πολλές φορές ως πρωθυπουργός. Αλλά όταν έρχεται ως πρόεδρος έχει έναν άλλο συμβολισμό. Φοβάμαι πως ήταν τελείως ατυχής ο τρόπος με τον οποίο, τουλάχιστον δεν έχει διαψευστεί μέχρι τώρα, ίσως ο κ. Τζανακόπουλος έχει μια ευκαιρία να το διαψεύσει, ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε δώσει την εντύπωση ότι υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν αυτοί οι οκτώ. Απολύτως έχει διαψευστεί. Ξαναδιαψεύζεται τώρα. Ευτυχώς. Είναι σωστό, γιατί πρέπει να διαψεύδεται ένα τέτοιο πράγμα, γιατί το λέει και το ξαναλέει ο Ερντογάν, ότι αυτή είναι η κατάσταση. Στη συνέντευξη τύπου πάντως με τον Πρωθυπουργό δεν το είπε. Ούτε το έθεσε το κατά τότε. Το είπε στο Sky. Την προηγούμενη. Στις είπε επίσημες πάντως δηλώσεις πάντως και η κυρία Μπακογιάννη δεν τόλμησε να το πει. Πάντως το είπε και η κυρία Τζανακόπουλε. Εγώ χαίρομαι που το διαψεύδεται. Δεν έτσι. Είναι προς όφελος της Ελλάδος να... Δεν πάω τώρα να τσακωθώ μαζί σας για την Τουρκία. Θεωρώ όμως ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όλη η κατάσταση. Και αυτό το οποίο λέει ο κ. Τζανακόπουλος, να επανεξετάσουμε τη θέση μας, είναι μια πολύ βαριά κουβέντα, η οποία θέλει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το πώς επανεξετάζεις και τι κάνεις σε μια συγκεκριμένη περίπτωση όπως έχεις αυτή τη στιγμή την Τουρκία. Πάντως, για την Ελλάδα, σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραμονές καλοκαιριού, παραμονές μεγάλου τουριστικού ρεύματος που είναι ένα από τα βασικά εισοδήματα για τη χώρα, ένταση αυτού του είδους στο Αιγαίο είναι ανησυχητική. Ο μεν κύριος Πάιατ λέει, μιλάει για ατύχημα, αλλά έτσι όπως τα βλέπουμε την κατάσταση στα Ήμια με τις με πυραυλακά τους να σχεδόν να αγγίζουν η μία την άλλη, να γίνονται αυτά τα οποία γίνονται, οι ψαράδες σήμερα σε μαύρη απελπισία στη Θάσο, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να ψαρέψουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλέον με άνεση. Τους άκουγα σήμερα το πρωί. Μιλάμε τώρα για τη Θάσο, όχι σε διεθνή, είναι άλλα τα διεθνή και άλλα τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Είναι μια κατάσταση η οποία εμένα με ενισχύει. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω. Με δεδομένη ότι την ανάληψη δράσης από την Τουρκία και στη Συρία, όπου έχει στείλει στρατεύματα, κοιτάξτε, μέσα, βρίσκονται επιχειρήσεις εξέλιξη. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο. Να μας ανησυχήσει να βάλω το άλλο καπέλο του ή δυσκολεύει του αρμόδιου για τη Συρία από το Συμβούλιο της Ευρώπης και να σας πω, το έχω ήδη καταδικάσει τον τρόπο με τον οποίο έχει δραστηριοποιηθεί η Τουρκία στο Αφρίν. Ναι, ανησυχεί περισσότερο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι
ας τους, αφού έχουν πόλεμο εκεί, θα μας αφήσουν εμάς ήσυχους εδώ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι ο γενικός εκνευρισμός, η γενικότερη αναστάτωση, η ανασφάλεια η οποία υπάρχει σήμερα στο εσωτερικό της Τουρκίας, η ανασφάλεια που υπάρχει και στον ίδιο τον Ερντογκάν, διότι δεν εμπιστεύεται μερίδα του στρατού του για το τι μπορεί να κάνει, άρα τέτοιου είδους λογικές δεν είναι για εφησυχασμό. Μάλιστα. Πάντως. Κύριε Τζανακόπουλε. Δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Ξαναλέω ότι με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Τουρκίας, με δεδομένο την γενική νευρικότητα και την αποσταθεροποίηση της περιοχής από την Συρία μέχρι τις υπόλοιπες περιοχές της Μέσης Ανατολής και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Τουρκία στο εσωτερικό της. Όταν υπάρχει πάνω σε όλα αυτά και το ζήτημα του προσφυγικού, η επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν εδώ δεν ήταν μια απλή επιλογή, ήταν μια επιβεβλημένη επιλογή. Έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση και πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να συνεχίζει σε μια λογική ανοίγματος όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτικών και διπλωματικών διάβλων. Νομίζω ότι αυτή είναι η μοναδική πολιτική επιλογή η οποία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Από εκεί και πέρα αντιμετωπίζουμε χωρίς κανέναν απολύτως εφησυχασμό, επαναλαμβάνω, την αυξανόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας, επιλέγουμε πάντοτε τη διπλωματική και την πολιτική οδό. Καλά βέβαια, γιατί η άλλη οδός ξέρετε που καταλήγει. Αλλά η διπλωματική οδός καλά είναι να είναι καλά προετοιμασμένη. Ομολογώ ότι δεν συμφωνώ ποτέ μαζί σας, μέχρι τώρα ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένη. Να το πω κι εγώ, κύριε Τζανακόπουλε, είναι σίγουρο ότι δεν σας απάντησα. Απλά επειδή το ξαναλέτε. Με στενοχωρεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μία μετατόπιση των τουρκικών θέσεων, θέσεις τις οποίες είχαν παλαιότερα ή θέσεις που δεν είχαν τολμήσει ποτέ παλαιότερα να θέσουν, να τις θέτουν σήμερα. Δηλαδή το ότι σήμερα ο κύριος Ερντογκάν ήρθε στην Αθήνα και έθεσε θέμα συνθήκης Λοζάνης, πέραν της άγνοιας την οποία έχει για το τι λέει και τα λοιπά, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Αυτό το κάνει εδώ και τρία χρόνια, κύριε Παπαγιάννη. Αυτό λέω. Αυτό λέω για τρία χρόνια. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αυτό λέω για τρία χρόνια, μιλάω, κύριε Τζανακόπουλε. Είναι τα τελευταία λοιπόν τρία χρόνια έχουμε μία επιδείνωση, μία ένταση, την οποία πρέπει να συνυπολογίσουμε και να τη δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Διότι τίθενται οι γκρίζες ζώνες τώρα, από γκρίζες έχουν γίνει τουρκικά εδάφη στην φρασιολογία και στη ρητορική του. Αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα. Άρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για το πώς θα τους αντιμετωπίσεις αυτούς τους κυρίους σε μια φάση στην οποία φοβάζει κιόλας ότι έχουν χάσει την μπάλα τελείως στο εσωτερικό τους. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Πρωτού κλείσουμε, το είχα σημειωμένο για το κομμάτι των Σκοπίων, ωστόσο μου διέφυγε, δεν το έχω θέσει και θα ήθελα να ακούσω ένα σχόλιο επ' αυτού. Έχουμε το συλλαλητήριο την Κυριακή, το μεσημέρι. Η θέση της Εκκλησίας αυτή τη φορά είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει ευλογία και για τη συμμετοχή ακόμα και ιεραρχών. Σας προβληματίζει αυτή η στάση? Θα προτιμούσατε την Εκκλησία να έχει αποστασιοποιηθεί? Εγώ δεν πρόκειται να κάνω συστάσεις στην Ελληνική Εκκλησία. Η Ελληνική Εκκλησία αποφασίζει κατά τον τρόπο με τον οποίο νομίζει την στάση της στο κάθε ζήτημα. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το συλλαλητήριο, η άποψή μου είναι πάρα πολύ σαφής. Θεωρώ ότι είναι θέμα αρχής το ότι σε μια δημοκρατία οποιοδήποτε θέλει να εκφράσει την αγωνία του, τον προβληματισμό του, τη διαφωνία του, τη διαμαρτυρία του, έχει αναφέρετο δικαίωμα στις συγκεντρώσεις, στις πορείες, στις διαμαρτυρίες. Ωστόσο, θέλω να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η αγωνία ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης εθνικιστικών, ακροδεξιών και μυσαλλόδοξων δυνάμεων. Αυτό είναι το σχολείο μου σε σχέση με το συλλαλητήριο και τίποτα περισσότερο πέρα από αυτό. Βλέπω μία αναπροσαρμογή τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρομαι γι' αυτό, τουλάχιστον τη στάση τη κυβέρνηση. Θέλω να ευχαριστήσω. Βλέπω ότι με μεγαλύτερη προσοχή αντιμετωπίζουμε τα θέματα τη Εκκλησία. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, υπουργό επικρατεία και κυβερνητικό εκπρόσωπο, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και πρώην υπουργό, για αυτή την έντονη κουβέντα απόψε σε πολιτισμένα πλαίσια.